Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Σύνορα δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει πόκα. Ντουμπου ντουμπουζα, ντουμπου μάγια. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Ντουμπου ντουμπουζα, ντουμπου ζήτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γριά του του. Ντουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.
Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπράνο. Σε ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Τουμπουζά, τουμπουμάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου, τουμπουζά, τουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τουμπου, τουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη ρία, τουτου. Τουμπου, τουμπου, τουμπου και παμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Δε μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν, είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας πάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας, το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Αχαλούχου αχαμού, αχαλούχου αχαμά. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουμάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τουμπου τουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία, τουτου. Τουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα, εμφόδε κοίτε έγραψαν ο Λέων με το βούα. Γι' αυτόν ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος στο τράγου, που φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Αχαλούχου αχαμούχου αχαλούχου αχαμά. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουμάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τουμπου τουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη ρία, τουτου. Τουμπου 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 και παμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Με αφήνεις μοναχή μου, μη με αφήνεις μόνη τη φτωχή. Με αφήνεις μοναχή μου, σε παρακαλώ, τσι 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 τσι. Αχαλούχου αχαμούχου αχαλούχου αχαμά. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουμάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζά, τουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τουμπου τουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία, τουτου. Τουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Χαίρετε. Γεια σου, φαλάκρα. Γεια σου, Γιλιτίδη. Δεν θα με ξαναδείς. Στην κηδεία μου θα έρθεις μετά. Α, μπορεί. Μάλιστα, να γίνω σαμπρέλα, να σκάσω, να σας κάνω το χατήρι. Μπορεί βέβαια. Μπορεί βέβαια στις συγκεντρώσεις που κάνει το Μετρόπολης τα Χριστούγεννα για τα τσουρέκια. Δεν έρχομαι όμως και αυτές τις συγκεντρώσεις εγώ. Είναι ανούσιες. Δηλαδή από εκεί που το κλείνεις θα ανοίγεις τώρα το πρωινό. Ωραία πράγμα. Γεια σου, κύριε Κοσκούλικο. Γεια σου, Κωστή! Να πω ότι είναι ο Σαράντος εδώ με την κοιλιά του. Με την κοιλιά μου δεν είναι εκπομπή περί παντός του επιστητού. Θα αναπτύξουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, του ποδοσφαίρου κλπ. Τελικά θα την πάρεις τη βραδινή εκπομπή. Ρε εσείς. Όχι βέβαια. Αυτό το... Όχι βέβαια. Για βάλει λίγο μουσική. Στην Άραζα μέσα στα καφενεία, κι όπου γινόταν σαμάτας, εγώ είχα τα πρωτεία. Με είχε για πρωταθλήτη, με είχε για πρωταθλήτη, με είχε για πρωταθλήτη. Όλα καιρή, όλα καιρή Αθήνα. Κι όλοι με καμαρώνανε, κι όλοι με καμαρώνανε, κι όλοι με καμαρώνανε. Και την περνούν, και την περνούσα Αθήνα. Εμένα που με τρέμανε όλοι λιμοκοντόροι, η μάνα μου με παντρέψε μια μέρα με το ζόρι. Εγώ που ήμουν ζωρικό μα και σκληρό αντράκι,
θα κάτσε τώρα προσοχή μπροστά στο γυναικάκι. Με είχε για πρωταθλήτη, με είχε για πρωταθλήτη, με είχε για πρωταθλήτη. Όλα καιρή, όλα καιρή Αθήνα. Και τώρα που παντρευτήκα, και τώρα που παντρευτήκα, και τώρα που παντρευτήκα, με ρίξαν στη, με ρίξαν στη κουζίνα. Λοιπόν, λέγε ρε χοντρέ. Λοιπόν, ναι, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στεναχωρεμένος σήμερα. Μην πάθεις κανένα καρδιακό τώρα. Που κλείνει, ναι, αυτός ο κύκλος της Ραπτοπουλιάδας. Κλείνει, ε. Εύχομαι και πιστεύω να είναι προσωρινός. Ναι, με θες το βράδυ, θες παρέα. Ναι, θέλω παρέα. Έλα. Λοιπόν, περάσαμε έναν χρόνο νομίζω υπέροχο. Με αντιπαραθέσεις, ίντριγκες, κοσμητικά επίθετα και άλλα. Παναγίες, εσύ. Εγώ τώρα σε ποιον θα λέω την ατάκα του αιώνα, Βοδίσιο Βόδι, σε ποιον θα τη λέω. Τέρας, κτίνος, τούβλο κλπ. Μόνο σε σένα είχα το θάρρος. Ναι. Και τα δεχόσουν, αλλά απαντούσες κι εσύ. Ναι. Έλεγες. Τι γίνεται ρε γορίλα, τι γίνεται ρε αρκούδα. Όχι άσπρη αρκούδα, γιατί οι άσπρες είναι χαριτωμένες, ξέρεις. Ε. Mm. Πάντα ήθελες να πούμε ένα μικρό. Πασοκική Βοδίσια Αρκούδα να πούμε. Ναι. Μάλιστα. Πασοκική Βοδίσια Αρκούδα. Ναι. Λοιπόν, είμαι φαν της νυχτερινής εκπομπής. Βέβαια. Στερηθώ. Όλοι. Και μέχρι το πρωί, μέχρι, 6 ώρα, μέχρι στις 6 ακούω τον Γιάννη του Χιλιτίδη. Γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς αγέρα. Έχω φοβερές αϊπνίες και παρότι πήγα σε γιατρό και σε ψυχολόγιο, δεν μπόρεσα να τις ξεπεράσω. Ναι, άμα βρεις καμιά γκόμενα 30 χρόνια, θα τα ξεπεράσω. Δεν νομίζω. Θα ακούω κάθε βράδυ τον Γιάννη μέχρι τις 6 το πρωί. Άμα βρεις καμιά 30, να δεις πώς θα σου φύγουν όλα. Κοιμάμαι μόνο από τις 6 μέχρι τις 8. Ναι. Λοιπόν, λέγε. Απόψε Γιάννη, θέλω να μου κάνεις μια χάρη Γιάννη απόψε. Μην το ζητάς, μη. Αφού σε ακούω κάθε πρωί, μέχρι το πρωί μάλλον. Ναι. Σε ακούω μέχρι το πρωί. Θέλει χάρη. Χάρη είναι να παίξεις Μητροπάνου αρκετά μέσα με τη Ρόζα. Όχι Μητροπάνου. Δεν το γουστάρω, είναι κομμουνιστής. Εδώ είναι δεξιό το ραδιόφωνο. Μια μισή μέρα αφιέρωμα Μητροπάνου είχα. Καλά, τότε θα βάλεις 4 κομμάτια ξένα. Εδώ είναι σοβαρό ραδιόφωνο, είναι ακροδεξιό. Δεν έχει Μητροπάνους, κουμούνες και τέτοια εδώ. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Κομμουνιστής λοιπόν, και Ολυμπιακός αυτό το ραδιόφωνο. Άμα θες και ένα Ανταλάρα που είναι Πασόκ, να πούμε πιο Πασόκ. Όχι. Τότε θα βάλεις 4. Το Καζατζίδι, μην κοιτάς, τον βάζει μόνο το Σάββατο. Ξένα. Μη να πω κάτι. Βάλε το Τσάρο Αγκάτσι Τσάο με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Είναι επίκαιρο. Το οποίο σημαίνει αντίο φίλη μου. Έχεις φάει φάπα από το χειμητή μου. Καλά ρε. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Τον πελάς. Άστον τον κολλάς. Καλά. Τελευταία μέρα. Αντριάνο Τσελεντάνο. Α, εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές. Ξεκαθαρίζει τη μέση. Ξεκαθάριζε. Τότε βάλε Έλγεμπερτ Χάμπερτ την κερδίσκα. Εσύ δεν κατάλαβες τόσα χρόνια. Κυριακή, άμα του πεις βάλε, θα σε πλακώσει. Ό,τι γουστάρι θα βάλει. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Τελευταία βραδιά να μας κάνει το χαρτίρι. Σάμερ Γουάιν. Η τελευταία βραδιά θα φάμε ξύλο τόσα χρόνια δεν μας έδινε. Θα βάλει το τσάο, το τέτοιο. Το τσάο. Του Αντριάνο Τσελεντάου. Θες να κοιμάσαι το βράδυ. Θες να κοιμάσαι το βράδυ. Θα φτιάξει και ο προστάτη που πα κάθε μισή ώρα στην τουαλέτα. Πες μια τριαντάλα, πού να βρει 30 με 1000 ευρώ σύνταξη. Πες κάνα τεσάρι. Πώς έχεις, τα τέσσερα είσαι, με ένα τεσάρι 30 βρίσκεις. Τι τεσάρι. Χιλιάρικα το μήνα. Τρελώσε ρε. Έχω τη γυναίκα μου με 1000 ευρώ το μήνα που παίρνω και εντάξει με μια. Από αυτόν τη γυναίκα με 1000 ευρώ. Πόσο χρονών είναι η γυναίκα. Είναι 58. Κάνεις έρωτα με 58 χρονών γυναίκα. Τι να σου πω, αφού την άλλη γυναίκα μου. Ναι, φυγή αφού ήταν. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου. Μέρι. Κυρία Μέρι, δεν το χωρίζει γιατί έχει τη σύνταξη. Άμα έχει καμιά 2.000 σύνταξη, κυρία Μέρι, ξέρει που θα κοιμώσουν τώρα. Έτσι. Σε καναπέδα κοιμώσουν. Έλα. Ναι, να απευθύνει του ακροατέ και μετά να μιλήσουν οι άλλοι καλεσμένοι μα. Τα λέω καλά, ρε. Λοιπόν, η Χαλανδριώτη. Από το Χαλάνδρι ήρθε. Το ξέρω, το ξέρω. Θα μιλήσω 2 λεπτά ακόμη για του αγαπητού ακροατέ μα. Αγαπητού, γιατί είναι αγαπητού. Του γλύφει για να τι θα έρθει το βράδυ εδώ και θε να του. Όχι, ρε, δεν θα έρθω το βράδυ. Πήγε και νομίζει ότι έχω τέτοιε να πούμε. Πήγε βάδουσε στι πόρτε του Ανδρώνη, μίλησα με τον Παύλο εγώ. Εσύ τον Παύλο τον γνωρίζω 15 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ναι, το θέμα το συζήτησα με τον Ανδρώνη. Ναι. Τον Παύλο τον γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια. Ναι, τα γλυψίματα και εσύ τώρα. Και έχουμε ο σκύλος έφυγε. Τακτές συναντήσεις. Και λέμε κάποια πράγματα. Λοιπόν. Του κοπανάς τα ουίσκια πάνω. Ναι, έχω τα κοπανά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον γνωρίζω 15 χρόνια από τότε που ήρθε στο Μακεδονικό. Το βρίζεις γιατί είσαι αντιπολίτευση. Του είπα ότι ίσως είναι η δημοφιλέστερη εκπομπή αυτή που κάνεις. Ναι. Μας ακούνε ταξιτζίδες, άνθρωποι του Μόχθου, οι φρουνάριδες κλπ.
σχεδόν τον εκλιπάρισαν τον Παύλο. Δηλαδή, το ξέρουν το αυτό. Δεν έχει ανθρώπους του Μόχθου, δεν έχει το πρωί δηλαδή. Περισσότερο είναι το βράδυ. Το βράδυ είναι η δύσκολη δουλειά, Κώστα. Λοιπόν, το βράδυ εκεί και τα βατζίδες και δολοφόνους, είναι και αυτοί μας ακούνε. Να έχεις δεν είναι μόνο του Μόχθου. Τι βρωμιάριδες να πούμε. Δύο λεπτά. Σχεδόν τον εκλιπάρισα. Όμως είχε ατράνταχτα επιχειρήματα. Τι εκλιπάρισες. Τα οποία και δέχθηκα. Τον είπα να μην σταματήσει εκπομπή, να έρχεται ο Κώστας κλπ. Μου είπε κάποια πράγματα. Σε έπιασε ο πόνος για μένα. Και να άρχισε κι εσύ να λες. Το δικό σου συμφέρον κοίταξες. Γιατί θες να κοιμάσαι. Σε φέρνω τώρα κανέναν άλλο, δεν θα κάνω άλλο. Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω τέτοιε φιλοδοξίε. Πώς, ματαιόδοξο γουρού. Άντρε, φύγε από εκεί. Λοιπόν, την πρωινή ζώνη, 8 με 10, την ακούνε περί τις 500.000, ξέρεις, ακροατές. Και τι να κάνω εγώ να κλαίω. Ενώ την δική μας περί τις 70. Ναι. Έτσι υπανδρώνεις. Εγώ έτσι το διαπίστωσα εγώ. Αφού πιες καφέ μαζί του. Λοιπόν. Άρα αυτά δικά σου δεν είναι, το ανδρών είναι αυτά. Λοιπόν, παιδιά, κακά τα ψέματα. Τα έσοδα είναι στις διαφημίσεις. Εσύ ο ανδρών, γραφείο τύπου του ανδρών έγινε. Όχι ρε, κάθε όμιλος, κάθε ραδιόφωνο αποσκοπεί στο μέγιστο κέρδος. Κέρδος. Ναι, ναι, στο μέγιστο κέρδος. Χρήμα δηλαδή. Ναι, για να θυμηθούμε και έναν μεγάλο σκοτσέζο οικονομολόγο. Σκοτσέζο. Ναι, τον Άνταμ Σμιθ, που έλεγε πρέπει να επιδιώκουμε το μέγιστο δυνατό κέρδος δια της αλλαχής της θυσίας. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Όχι, σωστή επιχειρηματική. Δια της αλλαχής της αμοιβής. Δια της αλλαχής της θυσίας. Θυσίας. Αμοιβής όπως θέλεις πάντα. Άλλο θυσία, άλλο αμοιβή. Λοιπόν, όμως μας υποσχέθηκε ότι η εκπομπή θα συνεχίσει να πηγαίνει εξίσου καλά. Ναι. Ότι θα επανδρωθεί με δυναμικά στελέχη. Ναι. Θα μου πείτε, Ραπτόπουλος δεν βρίσκεται, έτσι. Το εργοστάσιο έναν έβγαλε, λες. Όμως, όμως, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει και η διαχρονική ρίση. Ναι. Χωρίς να θέλω να θίξω τον Κώστα μας. Μπράβο, ναι. Που λέει, ναι. Ο Βασιλεύς απέθανε, ζει το Βασιλεύς. Ποιος θα βρεθεί κάποιος. Στη θέση ποιος θα βρεθεί κάποιος. Ο δεύτερος Βασιλεύς ή ο πρώτος. Λοιπόν, επειδή μονοπόλησα κανένα πεντάλεπτο, Οι φιλοξενοί μας, οι φιλοξενούμενοι μας έχουν το λόγο του. Ευχαριστώ πολύ που συντονίζει την εκπομπή. με Σαρδάμ. Τι συντονίζει εξαιρετικά. Με Σαρδάμ. Λοιπόν, το κυνικοσκούλικο είναι εδώ, προσωπικός μου φίλος, ξέρει όλα τα μυστικά μου, όλα έτσι. Είναι από τους λίγους καλούς μου φίλους. Τον ακούμε. Ξημέρωσε Παρασκευή και 13 σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άραγε. Μετά από 16 χρόνια παρουσίασε εδώ, στη βραδινή. Ναι. Σε σένα αναφέρομαι, Κωστή, στο κινητό κάτω. Πήρε smartphone και προσπαθεί, μιλάμε, θα χαλάσει τον ήχη. Όσο και αν το πατάς δεν κλείνει. Λοιπόν. Θέλω έτσι λίγο να μου απαντήσει σε διάφορα κέρια ερωτήματα τα οποία έχω τη διάθεση να σου θέσω. Θα με πάρεις. Ναι, γιατί όχι. Το κοινικό σκούλικο 40. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Έχει λόγο. Ως προσωπικός μου φίλο. Έχει φοβερό λόγο. Ναι. Λοιπόν, 16 χρόνια εδώ πέρα, τι θυμάσαι, ρε παιδί μου, να σου βάλουμε τον ρόλο της αλήθειας και να πούμε ότι θα πρέπει να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Τι σου έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψες το συγκεκριμένο ωράριο 12-2. Το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο. Πολύ ωραία. Ένα. Δύο. Γιατρό το Γεωργουλίδη. Ο οποίος συγχωρέθηκε. Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς. Ο Γεωργουλίδης θα ζει. Λοιπόν, το γιατρό το Γεωργουλίδη. Το Τζακ. Και αυτό συγχωρέθηκε. Εδώ σου λέω κοντά να κάνει μα. Τον Τζακ. Τον Επταλοφίτη. Ελπίζω να είναι καλά αυτό. Αυτό δεν συγχωρέθηκε. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που έπαιζε ένα Άρης ΠΑΟΚ, δυο φελί, ο Φυρός με τον Αναστασιάδη. Το φιλικό έλεγε. Να κάνουν φιλικό στη Χαριλάου. Και ήρθα εγώ και είπα τη γνώμη μου, όπως τη λέω πάντα, ότι άμα θα γίνει αυτό το φιλικό θα πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Και είναι και το τελευταίο φιλικό που δεν έχει γίνει ξανά μετά το φιλικό από τότε. Είπα ότι καλώς να μην γίνει. Γιατί, τέλη δεκαετία. Αν θέλουν να σπάσουν οι παοξίδες του Χαριλάου ή οι Αριανοί με τους παοξίδες να σπάσουν τα κεφάλια τους, εμένα δεν με νοιάζει και πολύ. Νομίζω. Επειδή όμως λυπόμουν τα μαγαζιά, τα αυτοκίνητα, τους επαγγελματίες κτλ. Οι οποίοι είναι γύρω-γύρω και την πληρώναν πάντα την ύφη αυτή. Θα έρθουν τα βόδια, λέω, οι παοξίδες από εκεί και οι Αριανοί, τη Σούπερ Μαντολίνη από την άλλη μεριά, θα γίνει τη Σουλτάνα στο κάγκελο. Καλό να μην γίνει. Πέσανε πάνω να με φάνε. Εδώ, ρεπόρτερ τη εποχή. Αυτό και τα λοιπά. Και το βράδυ. Η Πασοκύλα έσφιζε τότε. Βρωμούσε Πασοκύλα, ουισκύλα, σκατήλα, ό,τι θες βρωμούσε το 2002 εδώ πέρα. Λέει λοιπόν. 8 λέω, με 10 θα τα λες και αυτά. Έτσι. Ναι, θα τα λέω. Γιατί θα πρέπει να αλλάξω χαρακτήρα. Βέβαια. Τι είναι γύρω με 9. 8 με 10, 8 με 10 ακούει καλό κόσμο. Αν δηλαδή το δεν είναι κακό κόσμο. Σα είπε κακό κόσμο. Αγαπητέ Σαράντο, καλό κόσμο, κακό κόσμο, όλη μια ψήφο. Εμεί είμαστε στον κακό κόσμο. Συμπεριλαμβανομένο και εγώ στον κακό κόσμο είμαι. Αφού είμαι τη νύχτα εδώ. Τώρα, άμα πάει το ραδιόφωνο, ένα λεπτό εκπομπέ.
10% επάνω και φάμε και δύο μηνύσεις και αυτό θα τα αντισταθμιστεί. Θα τα το κάνουμε κοιλιά, μπήκε σε ρυθμό εξομολόγηση. Είναι κάτι που το ζητάγανε 15 χρόνια, 16 χρόνια εδώ πέρα όλοι οι κροατές. Οπότε θα τον αφήσουμε να μιλήσουν. Τι έλεγα τώρα, τι έλεγα. Έλεγε για το 2002. Και πριν το match, λέω από μέσα μου, δεν πίστευα στο Θεό, ούτε πιστεύω. Πώς θα γίνει, λέω, όταν ένα βράδυ που δεν κοιμήθηκα. Μπορεί να σκοτωθούν στο ξύλο, λέω, να γίνει εκεί τη μορφή, να δικαιωθώ. Να πέσει το ξύλο της Αλεπούς και να δικαιωθώ και να σωθώ. Και γίνεται το, έλα να δεις. Έχει παίξει αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ ένας Φοφάνα. Ένα παλτό που φέρανε, συγχρόνανε τον ΠΑΟΚ εκεί όλοι οι πασοκουρουφιάνικοι που δικούσαν τον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Έτσι. Ο Φυρός από την άλλη μεριά χτύπησαν τον παίκτη μου, κάναν τον παίκτη μου. Βάλαν κάτι λάδια οι Αριανοί εκεί πέρα, πασαλείψαν με λάδια τη θύρα ένα. Πήγαν να ανέβουν οι παοξίδες, γκρεμοστακιστήκανε, σπάσαν τα μαγαζιά. Στρατηγικό σχέδιο. Ωραία λέω. Αφού ήθελα να πάω, βάλω εγώ τα λάδια στη θύρα. Ένα να πέσει. Με σκεφτόμουν. Εκεί πήρα μια καλή αυτή. Εκεί τότε ήταν. Δεν του βάζανε στη θύρα 4. Όχι. Την 4 και. Πιέλα, όχι την 4. Θύρα 2. Η θύρα 4 ήταν η γωνιακή μικρή εκεί πέρα που του βάζανε μεταξύ 1 και 6. Ναι. Εκεί. Ναι. Ωραία πράγματα. Θυμάμαι πολλά, εντάξει, θυμάμαι αρκετά ωραία πράγματα. Θυμάμαι τις μπούκες που έχουν γίνει εδώ. Παλιούς ακροατές ανέφερες. Ναι. Εκπομπές που έχουν περάσει και σου έχουν αφήσει είτε με τη συμμετοχή τους είτε ακούγοντάς την. Κοίταξε. Μια ωραία εκπομπή ήταν φοβερή και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ξεχάσαν τα δελτία υπαοξίδες. Και... Τα δελτία υπαοξίδες ποιο λες? Που κάνα λάθος με τον Λάσο Λουκά. Α, όχι, ναι, δεν είναι δελτία, ναι. Με το φαξ. Ναι, με το φαξ. Ένα φορά, ναι. Και πέρασα υπέροχα. Το 2004 ήταν μια επική εκπομπή. Όπως πολύ ωραία εκπομπή ήταν όταν έπεσε ο Άρης Β' Εθνική το 2005 και το 2000. Επισκόρδα. Επισκόρδα, ναι. Γιατί τον έννοια. Όσον λες τέτοια πράγματα, ότι χάρηκες τόσο πολύ. Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή κύριε Σαράντο, κάνουμε καταγραφή 16 ετών στη Βάρδια και στην αναφορά των συμβάντων από την οπτική του ως παραγωγού. Είναι μια ομάδα που αντιπαθώ, αν θες να μάθεις. Οπότε. Δεν αντιπαθεί στους Αριανούς, αντιπαθεί στο σύλλογο. Όχι, αντιπαθώ τους Αριανούς, το σύλλογο το συμπαθώ. Τότε πώς γίνεται. Τότε... Κάτσε. Συγγνώμη. Εδώ μας έχω να σου κάνω μεγάλη ρέλανς. Κάνε ρέλανς. Αφήνοντας τον εαυτό μου απ' έξω. Αυτή τη μάρκα τα νερά βαριά δεν είναι. Άλλη μάρκα δεν είναι. Τι θεώνει δεν έχει θεώνει. Λοιπόν. Πίνεις νερό, πίνεις. Νερό βαρύ είναι αυτό, τι. Έχει βαρύ όνομα. Πάμε παρακάτω. Τι θα πει στο Καλάνδρυση. Λέγε. Λοιπόν. Λες ότι αντιπαθεί στους Αριανούς. Ναι, είναι αντιπαθητική ράτσα. Περίμενε. Εγώ μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή 4-5 άτομα με τα οποία είσαι σχεδόν σε καθημερινή επαφή και είναι Αριανοί. Τι πάει να πει ότι. Όχι. Δεν μπορώ να κάνω κοινωνία. Μπράβο. Να μαλώνω με αυτού που δεν γουστάρουν. Δηλαδή, ουσιαστικά για να ξεκαθαρίσουμε, δεν έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει μια απόλυτη αντιπάθειά σου απέναντι στο σύλλογο. Μια απόλυτη αντιπάθειά σου απέναντι στο σύλλογο. Κοίτα, Πασοκύλα, Βρωμάκη, Παοξίδες. Οι Παοξίδες έχουν άλλο. Δηλαδή, οι Αριανοί έχουν τη λαμογιά μέσα του στο πονηρό βλέμμα κτλ. Είναι σπίρτα αναμένα και τα λοιπά, είναι πονηροί, είναι υπαοξίδες, είναι συμφεροντολόγοι. Και κατά κάποιο τρόπο τον Σαββίδη, ας πούμε, τον βλέπουνε, πώς βλέπει μια γυναίκα ένα πλούσιο άντρα που λέει, τε το λακάμα. Οι Αριανοί ήταν επίσης... Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει ο Καραγκιόζης, να πούμε. Καταλάβες. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να καταμαρτυρήσω απέναντι στους Αριανούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την ομάδα, όχι τα τελευταία. Καλά, μην το πάμε τώρα. Γενικότερα, ναι, για σένα μιλάγαμε, οπότε μην το... Συνέχισε. Είπες αυτό. Σου έχουν μείνει αυτές τις στιγμές. Με ποιους άλλους συνεργάστηκες μέχρι τώρα? Με ποιους είχες συνεργαστεί μέχρι τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο? Έκανες εκπομπή με τον Κόκκινο πολλά χρόνια. Με ποιους άλλους έχεις κάνει? Με τον Κόκκινο κάνω εκπομπή 13 χρόνια το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Πρωί μάλλον και μετά το μεσημέρι. Ναι. Πιο πριν έκανες και με τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς. Ναι. Από τους ωραιότερους ατύπους που έχω γνωρίσει. Ναι. Εδώ οφείλω να χρησιμοποιήσω και εγώ λίγο να καταχραστώ το χρόνο για ένα λεπτό. Καταχράσονται. Ο λόγος με τον οποίο μπορεί να μην το ξέρει και ο Σαββάτος, να μην το ξέρει και το παλικάρι που ήρθε από την Αθήνα, το όνομά σου Κώστας. Κώστας. Εγώ με τον Κωστή ξεκινήσαμε εδώ πέρα πριν από το 2007-2008. Βγαίνει μια μέρα, πρώτη φορά που είχα μιλήσει με τον Κωστή, τον είχα ακούσει. Ακούγα πιο πολύ την εκπομπή του Μίλαν και μέσα από εκεί ξεκίνησα τις διαδικασίες με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, και μια μέρα με είχε σκάσει, με είχε γανιάσει με αυτά που έλεγε και βγαίνουν και το αντιστρέφω το επιχειρήμα του. Τότε βγαίνει ο Κωστής και λέει: είσαι πολύ λογικός για την εκπομπή μου, σε κλείνω. Και 10-11 χρόνια σχεδόν μετά από τότε, την τελευταία του εκπομπή στο ραδιόφωνο, σε αυτή την ώρα 12-2 την κάνουμε μαζί. Που ναι. Πραγματικά αυτό που θέλω να καταματίσω σε συνδυασμό με τα προηγούμενα είναι ότι. Νότι Περιγιάλη. Ο Κωστής έχει αυτή τη δυνατότητα ότι εκτιμά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι
γνήσιοι. Δεν πάνε να είσαι φλόρο, δεν πάνε να είσαι μάγκα, δεν πάνε να είσαι ανταβατή, αρκεί να είσαι γνήσιο γενικότερα σε αυτό το οποίο είσαι. Δεν μπορεί, αυτή την αίσθηση μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζω, ότι άλλο δεν μπορεί να είσαι. Άλλο να δείχνει. Μπράβο. Ναι, αυτό. Οι μάσκες, αυτό. Ναι. Όχι, μάσκε έχουμε όλοι μα. Άλλο. Και εμένα να με δει στη δουλειά μου, στο αντικείμενό μου είμαι κάτι διαφορετικό. Κάθε άνθρωπο. Αλλά στι προσωπικέ σχέσει, αν υπάρχουν μάσκε. Ούτε τις φανφάρες μπορώ. Το μπιπ και ψόφισαμε. Τι φανφάρες. Γι' αυτό με το κόκκινο τρελαίνουμε. Είναι φανφαρόμενος. Και μια που έγινε και μια αναφορά. Μια που έγινε και μια αναφορά στο Μίλαν Τζούντοβιτς και φυσικά και στο Χιλιτίδη που και αυτός μας θυμάται από τις εκπομπές που ήταν σαν αδιαφωνικό, σαν ηχολήπτης. Εγώ οφείλω να του καταματηρήσω ότι ήταν μια εκπομπή που μας βοήθησε αρκετά. Και εκεί την ακούγανε και. Ας είναι καλά και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκείνη την εποχή. Ο Τζούρτζεβιτς ήταν για εκείνη την εποχή πιο ανατρεπτικός από ό,τι είμαι εγώ τώρα. Πολύ, πολύ πιο μπροστά σε και πολλά μπροστά. Θέματα και σε πολιτικά θέματα σε επιτοπλίσσον. Όταν για παράδειγμα. Θυμάμαι όταν έκραζε τον Παπαγεωργόπουλο. Ερχόταν από πάνω ο Πετουλάκης και τον έλεγε σε παρακαλώ, γιατί ο Πετουλάκης ήταν φίλος με τον Παπαγεωργόπουλο τότε. Συνόψη, δεν κόπτω Κωστή. Έλεγε ο Τζούρτζεβιτς. Τον πιάσω, βάλω μουστάκι στον πάτο να πούμε. Σάπιο να πούμε. Κάτσε ρε Μίλαν τώρα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν ρόλοι. Άλλο είναι ιδιοκτήτη, άλλο είναι διευθυντή, άλλο είναι κτλ. Υπήρχαν και πραγματικά διαμάντια. Από του πιο δυνατού άντρε που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχω δει, ήρθε εδώ μια μέρα ένα ασφαλίτη, 1,97, 140 κιλά μη. Και λέει, κάτι είπε στον Τζούρτζεβιτς. Και λέω, Τζούρτζεβιτς, φύγε ρε Σάπιο από εδώ. Αμά, λέω, τι τανομαχία θα γίνει εδώ πέρα. Και πρώτη φορά βλέπω τώρα τον Τζούρτζεβιτς να τον πιάνει τον ασφαλίτη, να τον σηκώνει επάνω, να τον κάνει μια λαβή. Έχεις δει κουράδα να φεύγει από τον Όλυμπο μετά από κατολίσθηση. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι δύναμη είναι αυτή ρε φίλε. Συλλόγω ποδοσφαιριστής. Αυτές οι εκφράσεις σου είναι φοβερές, οι παραστατικότατες. Κι όμως απεικονίζει Γιώργο πραγματικά την κατάσταση όπως είναι. Και αυτή δηλαδή αυτά και 8 με 10 το πρωί. Τον βλέπω πολύ σύντομα πίσω. Ούτε εβδομάδα θα κάνει εκεί. Γιώργο, θα σου πω κάτι. Θα θέλατε. Ε? Θα θέλατε. Ο συγχωρεμένος πατέρας. Τι να πάω, βραδιάτικα. Τι να πάω. Χοντρόκυλε που θα αλλάξω το λεξιλόγιο που το θες εσύ. Τι έχει το λεξιλόγιο. Τι έχει. Μια χαρά είναι το λεξιλόγιο. Τέσσερις τόνους λίπος εκεί πέρα κάτω. Πασοκικό. Σε πείραξε το δικό μου το λεξιλόγιο. Τώρα όποιος δεν με ξέρει νομίζω ότι είναι τέρας. Τέρας δεν είναι. Το 40 να πούμε. Εγώ ρε με τέρας. Συγκατουρά και θες καθρέφτηκε να δει. Φύγε από εδώ. Λέγε εσύ. Λοιπόν, σε αυτό που σου έλεγα, πραγματικά σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την πάσα. Και δεν ήταν μόνο η αναφορά σε αυτά που κυνηγούσα, αλλά έδινε και πολλά πράγματα που για την εποχή ήταν πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά ήταν ο Μίλαν. Σε περιόδους που κάποιοι ήταν περήφανοι επειδή κυκλοφορούσε η Ολυμπιακή δάδα και κάποιοι κυνηγάγανε να τη σβήσουν. Τον έβαλε ο Παπαγεωργόπουλος, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τότε όλο το cast εκείνης της εκπομπής που είχα την ευχαίρεια να το χρησιμοποιήσω σε έναν βαθμό ότι συμμετείχα και εγώ κατά ελάχιστον. Είχαμε σκεγγραφίσει ότι το Δουνουτού για παράδειγμα από εκείνη την περίοδο ήταν πρώτον πυλών. Με Μακελάνο, ακριβώς. Με τον πολλούς δυνατούς. Τον Πέτρο. Άλλαζε το όνομά του. Πέτρο δεν το λέγανε και φοβάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Μακελάνο. Μιλάμε για Γιώργο, για ανθρώπους οι οποίοι σε οικονομικά, ιστορικά θέματα ήταν πραγματικά κινητές εγκυκλοπαίδειες. Με το Πασόκ να πούμε. Μόνο το μούστο θετικό σε κάθε βράση βάζει στο Πασόκ. Πασοκόγερε, Πασό έτσι. Λοιπόν, οπότε. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή λίγο τη μήνυ ταχύτητα. Είμαι αντιπασοξή. Και όχι άδικα. Και εγώ δεν είμαι τώρα αντιπασοξή. Από το 88 είμαι αντιπασοξή. Δεν έγινα τώρα. Μίστερ, λοιπόν. Του Πολυτεχνείου και λοιπά. Τα γνωστά να πούμε. Η καραμέλα. Κλεφταράδε. Βάλε να πούμε την κασέτα. Συνεχίζουμε. Φτάνουμε στην εποχή μα, το 2002. Μπαίνει το ευρώ στη χώρα. Ναι. Έχει περάσει το φιλικό του Αρισπάου και έχει δικαιωθεί. Έχει ανάψει. Λοιπόν, ότι είναι. Πώς είναι αυτή τη στιγμή, πώς τα βλέπεις τα πράγματα από την περίοδο του ευρώ μέχρι σήμερα, να το βάλουμε έτσι χρονικά από τότε. Έχει τι αλλαγές έχεις δει. Η αλλαγή... Και τι αλλαγές έχεις δει ως παραγωγός στο 12-2. Η αλλαγή που έχει γίνει είναι η αλλαγή συμπεριφοράς του Έλληνα και γενικότερα αυτού που ζει στην Ελλάδα, γιατί δεν ζουν μόνο Έλληνες, όσον αφορά την οικονομία. Δηλαδή, έχω δει μια έπαρση στον Έλληνα με ψεύτικα χρήματα, δάνεια κτλ. Μια φιγούρα, μια λιγούρα, μια μαγιά. Αναφέρεσαι 2002-2006-2007. Ναι. Και σήμερα το κλάμα δεν μας πληρώνουν. Δηλαδή, μια τεράστια αλλαγή συναισθημάτων, συμπεριφορών. Αυτό δεν το έβλεπες μόνο στην καθημερινότητά σου, το έβλεπες και στην εκπομπή. Εγώ έβλεπα, και θα πάμε σε διάλειμμα, ότι αυτή η ψευτομαγιά του Έλληνα έχει ημερομηνία λήξης. Μπράβο. Μέσα από το ραδιόφωνο, δηλαδή το ραδιόφωνο, το ποδόσφαιρο, είναι βρώμικα όλα αυτά αυτά που ζούμε. Μέσα από τη βρωμιά αναπτύσσεις, να πούμε, γνώσεις και εμπειρία. Πάμε στο διάλειμμα και κάνουμε την ερώτηση μετά. Πάμε.
πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η φορά του αιώνα. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, το παιδικό μου φίλο. Παρέα με τον ελεφάντα, να μην μου δίνουν ξύλο. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η φορά του αιώνα. Ότι θα πάω στη ζούγκλα, θα πάω. Μη είπα πω κολόκο, πέφτει λέει ο φύλαρχος αυτός που έχει 30 χρόνια. Ξέρεις, οπότε μπορεί να πιστέψει ο Ποκολόκο. Ο Ποκολόκο μπορεί να δει τη μάνα του, η οποία την άφησε 45 χρόνια, 80 κοντεύει. Κάτσε ρε, συγγνώμη το παιδί. Δεν δει τη μάνα του ο Ποκολόκο, γιατί είναι ακόμα ανεπιθύμητος. Περίμενε, εδώ έχω μια απορία. Και θα πέσει λέει τώρα η χούντα ο Ποκολόκο στο Κονγκό, να πούμε. Ήταν αντάρτης ο Ποκολόκο. Όχι, όχι Κονγκοζαΐρ πλέον. Κονγκοζαΐρ, ναι. Τη χώρα του Λουκάκου. Και με λέει, Κωστή, θα πάμε μια εβδομάδα λέει στο Κονγκό. Θα σε πάρω μαζί μου και τι θα τρώμε του. Θα φάμε βούα λέει στιφάδο, κροκόδιλο φρικασέ και τέτοια. Ναι. Λέγε ρε, τι ερώτηση. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι αυτό ότι ήθελα να μου πεις. Ναι, ναι. Ότι λοιπόν, αν αυτό που έβλεπες, τη διαφορά στην έπαρση, μετά στο κλάμα, όλο αυτό το. Καταρχήν. Την, αν τότε αντιμετώπιζες μόνο στην καθημερινότητά σου, ναι, ή το έβλεπες να επικροτείται και να στηρίζεται, ναι, και στην εκπομπή σου. Κοίταξε. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή να πεις αυτά που κατάλαβες μέσα εμένα, από την εκπομπή. Μου τη δίδουν, όχι από το έξω. Εμένα μου τη δίδουν οι φιγουρατζίδες, οι ξερόλες κτλ. Αυτοί που είναι σνόπ, ξέρεις, δηλαδή ψάχνουν να τσακωθώ μαζί τους, να πούμε. Εκείνο το διάστημα, όταν ξεκίνησα να πούμε την ιστορία εδώ πέρα. Παρένθεση και εγώ με σνόπ, βέβαια. Ναι. Είσαι κουφάλα κι εσύ, ναι, καλή. Του δέντρου. Έτσι. Μεγάλη κουφάλα του δέντρου. Ιτιά. Λοιπόν. Έχω ζήσει bullying μεγαλύτερα από αυτά που έχω κάνει εγώ στον κόκκινο. Τι σημαίνει bullying. Πέρασα στην ιστορία από το οικογενειακό και το φιλικό και το εργασιακό περιβάλλον σαν ο μεγαλύτερος δειλός. Γιατί δεν έπαιρνα δάνειο. Γιατί ήμουν υπάλληλος, γιατί δεν έπαιζα χρηματιστήριο και γιατί δεν μπήκα σε αυτή την κουλτούρα του 2004 να κρατάω τις λαμπάδες. Ήμουν ο τρελός του χωριού, ήμουν ανθέληνας. Αυτά δεν είναι συνυφασμένα με τη δειλία. Ίσα-ίσα είσαι μυαλωμένος. Όχι, Γιώργο, θέλει έβλεπα να πει το ότι έργο δηλαδή να έρχεται πιο μπροστά. Μπορεί να είδα ότι οι χαφ χθες της Κροατίας να σκάσουν. Αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί πίστευα ότι στο μάτς θα κρέμαγαν και μπράβο τους που περάσανε, το ανέλησαν το μεσημέρι, το λάθος, που δεν το παραδείχθηκε ο κόκκινος, γιατί φοβάται το λάθος να πει ότι έχει κάνει λάθος. Ο φόβος της κριτικής είναι ο θάνατος του ταλέντου, το έχω πει χιλιάδες φορές για τον κόκκινο, κλείνει η παρένθεση. Αλλά είδα και στο ακροατήριο, είδα και στην ιδιωτική ζωή, είδα και στο περιβάλλον μια μαγιά. Μια νεοελληνική έτσι αυτή, χουλιγκανισμός, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να επικροτούμε το χούλιγκαν, να δίνουμε εκπομπές σε χούλιγκαν, να κάνουμε ξέρω εγώ magic live στους παράγοντες για να πάρουμε κανένα φράγκο, δηλαδή είδα πολλά λαμογίστικα πράγματα. Είδα μεγάλη πασοκύλα και νεοδημοκρατήλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό δεν λυπάμαι κανέναν Έλληνα, ούτε τον εαυτό μου, ο οποίος κλαίει και οι Μακεδονίες και αυτά κτλ. Ξέρω ότι είναι μούφες οι Έλληνες, είμαστε μούφες και τα είχαμε δίθεν. Οπότε αυτό το τάχαμ δίθελη λύκη, το έχω ζήσει εγώ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ. Επίσης έχω ζήσει. Έφαγες bullying κατ' ψυχιάς δηλαδή. Ναι. Έφαγα bullying και γιατί δεν παίρνει ένα δάνειο, γιατί δεν παίρνει καλό αυτοκίνητο, γιατί μπορεί αύριο να μην δουλεύω. Σαν να λες πολύ απλά δηλαδή, ναι, ότι ξέρεις, ναι, εμείς βουτήξαμε στα εντός εισαγωγικών σας κατά, βούτε ναι, και εσύ μαζί με εμάς. Ναι, γιατί φοβάσαι, τι έχεις να κάνεις. Εδώ είναι η γη της ευημερίας η Ελλάδα. Βέβαια. Αυτά τα φαινόμενα με συγχωρείτε. Ναι, εγώ έβλεπα το έργο λοιπόν. Είναι και διαχρονικά. Μέσα είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω τι. Όχι, επέτρεψέ μου Γιώργο να διαφωνήσω. Κάθετα μαζί σου, η διαχρονικότητα είναι σεβαστή σε ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά στη χώρα μας ήταν η μοναδική χώρα
που υπήρχαν εμφάνσεις από ψηλά θεσμικά πρόσωπα όπως υπουργούς οικονομίας και πρωθυπουργών, οι οποίοι οθούσαν τον κόσμο σε αυτή την τακτική. Επίσης, χρεωνόταν ο Ηρακλής, χρεωνόταν ο Άρης, χρεωνόταν ο ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά κλέβανε τα σωματεία. Τα κλέβανε γιατί τα πορίσματα μιλάνε για κακοδιαχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι κακοδιαχειρήσεις. Κάπου έλεγα ρε παιδιά, αυτά πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή, θα τα σβήσουμε ρε ΠΑΟΚ, είσαι να πούμε, Άρης, είσαι να πούμε, Ηρακλής, Άρης, να πούμε, θα τα σβήσουν. Πώς θα τα σβήσουν. Θα έρθει ο Βενιζέλος με τον Τζοχατζόπουλο, θα πουλήσει ΠΑΟΚ Σιδηλίκη, θα πει θα σας τα σβήσω, θα το ψηφίσετε. Γι' αυτό αγαπάτε πολύ την Ελλάδα, βέβαια, τη Μακεδονία. Για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ, Άρης ο Ηρακλής κατηγορία. Να φάτε τα λεφτά από τους παίκτες, τους προπονητές κτλ. Εγώ αυτό δεν το γούσταρα. Χάρηκα πολύ που έπεσε ο Άρης ΑΕΚ, ο Ηρακλής. Χάρηκα πολύ που ο Παναθηναϊκός έπαθε αυτό. Θα χαιρόμουν αν έπεφτε και ο ΠΑΟΚ. Γιατί, να εξηγούμε, δεν χαίρεσες ό,τι αφορά το σύμβολο, την ομάδα, το ότι πρεσβεύει. Απλά εννοείς ότι με την έννοια ότι δεν γίνεται συνέχεια να εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι στην πλάτη ενός ονόματος. Δεν γίνεται να είσαι, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας. Να παίρνεις τον Απτόπουλο στη δουλειά σου και τον Σαράντο. Να την πτωχεύεις. Και μετά από τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο να ξαναφτιάξεις άλλη. Να πληρώνεις τους υπαλλήλους, τους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό λέω και τη Χρυσή Αυγή μούφα. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι μούφα γιατί έπρεπε να καθαρίσει πολύ μούφα. Λοιπόν, οπότε πατριώτη λύκια και τέτοια. Κλείνουμε την γρήγορη τη συνέντευξη. Ναι. Έχουμε περάσει, αυτά είναι από το 2002 ευρώ, ιστορίες, έχουμε φτάσει στην κρίση. Από την περίοδο της κρίσης, από το 2011 μέχρι το τέλος της εκπομπής της βραδινής ζώνης 13 και Παρασκευή, λοιπόν 12-2. Ναι. Τελευταίο εδάφιο από το 2011 μέχρι το 2018. 2011 μέχρι το 2018. Τα πρώτα δύο χρόνια ήμουνα σε ένα νοσοκομείο, κλινική, και πιενοέφερα τον πατέρα μου γιατί είχε καρκίνο και έπρεπε να κάνει χημειοθεραπείες. Πήγα και σε 136. Ήταν 136 χημειοθεραπείες. Οπότε τα δύο χρόνια της κρίσης δεν την πολύ κατάλαβα γιατί. Την πέρασες γρήγορα. Την πέρασα με πολλή δουλειά, με. Και πολύ στεναχώρια. Ναι, και στεναχώρια γιατί. Ο πατέρας σου, ναι, αφού ήταν βαριά άρρωστος. Δεν θα τον κουμπανίσω γιατί δεν πήγαινε στο γιατρό τέλος πάντων, αλλά δεν με έβαλε, θα με έδερνε, ήταν πιο δυνατός από μένα να πούμε. Ακόμα και στα 70 του. Ναι, έχει δει κόσμο στα 70 του. Με καρκίνο. Εντάξει, τι να κάνω, τι να σου πω. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ναι. Οπότε τα δύο χρόνια, ναι. Μετά από εκεί, άρχισαν να δημιουργούνται η συνωμοσία των νεόπτωχων. Των μετρίων. Ναι. Μετά άρχισαν να χωρίζουν οι φίλοι μου, οι οποίοι, και οι συμμαθητές μου, οι οποίοι είχαν φύγει από την Τούμπα και πήγανε στο Τριάδι. Εκεί που στο Βρωμοτριάδι, προάστια, εκεί που μένει ο Μπούζας και εκεί στους κρύους, στο Ρεόκαστρο, τους νεόπτωχους κτλ. Πανοράματα κτλ. Ερχόταν στη γειτονιά και μέναν με τις μάνες. Τους έλεγα τι έγινε, γιατί χωρίσατε. Υπάρχει άλλος άντρας, άλλη γυναίκα. Όχι. Έχασα τη δουλειά μου. Άμα χάσει τη δουλειά του άντρας, είναι περίτως. Ναι, μα. Ναι, τι. Χατιά σε κάνει. Τώρα εσύ με αυτή την κοιλιά η γυναίκα σου 1200 ευρώ, 1300 πόσα φέρνεις. Άμα δεν τα έφερνες, τι θα είχε, χαχα. Κάτσε και μέχρι. Κάτσε. 1300 καλά θα ήταν. Κάτσε, έχονται και τα κοψίματα του 19. Περίμενε 40, είχε και συνέχεια. Μέρη με ακούς, θα με χωρίσεις με 8 εκατοστάρια, μπορεί. Μπορεί να βρει άλλον η μέρη. Δεν νομίζω, δύσκολα τώρα. Μέχρι 6,50 προλαβαίνει, την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά γενικότερα τη σύνταξη. Άνετ. Δεν μπορεί, κουμπιστή είναι. Τώρα μετά στα 60 φεύγα μου να μείνω μόνο, να με διώξει η γυναίκα μου. Σου λέει, δεν φέρνει λεφτά, τι θα σε κάνει. Εύλογο δεν είναι. Έτσι λοιπόν. Οξυγό να κλέβει. Άρχισαν να επαναπατρίζονται οι φίλοι μου στι μάνε. Και άρχισαν τα συνθήματα και σαν τη μάνα στο φαΐ δεν έχει. Ναι. Και σαν τη μάνα στην αγκαλιά δεν έχει. Έχω ζήσει τέτοιε καταστάσει. Να μυρίζει, να μυρίζει το σεντόνι λουλακί της μάνας. Λουλακί, ναι, ναι. Μετά ήρθαν οι γυναίκες να γίνονται θηρία. Να πηγαίνουν να γίνονται ταξιτζούδες, να γίνονται, ξέρω εγώ, μπαργουμάνες, να γίνονται, ξέρω εγώ. Μπαργουμάνες ήταν οι ταξιτζούδες και γυναίκα φίλε να ξιέπαινε και δύσκολο να πάρει. Εγώ τους βγάζω στο καπέλο της γυναίκας. Άρχισε να πέφτει η βίζιτα. Εκεί που ήθελε 150 ευρώ άλλος να πηδήξει με 40 ευρώ, μπαμ μπαμ, έπεσε. 40 καλό αυτό, δεν απέχει τις πραγματικότητες αυτό που λέω. Δεν απέχει τις πραγματικότητες. Διότι εκεί καταλήξαμε. Χάλασε η νύχτα. Κορίτσια με ένα κινητό στο χέρι. Χάλασε η νύχτα. Χάλασε η νύχτα. Κάποια στιγμή τη νύχτα οι εκπομπές είχαν περισσότερο κόσμο. Βγαίναν, κάνανε. Ήταν πιο χαρούμενοι οι ακροατές. Είχαν κάτι να πούνε. Αλλά η εκπομπή απέκτησε επιτυχία όταν έπεσε, ας πούμε, αυτή η κρίση και έγινε μια μορφή παρηγοριάς, παρέας. Όταν δηλαδή ο Έλληνας μπήκε στην τάξη του νεοπτωχισμού, τότε η βραδινή εκπομπή άρχισε να χτυπάει φοβερά νούμερα. Μέχρι τότε
Έλεγε είχε... τον πόνο της η τάξη ναι. αυτή. Έγινα δηλαδή ο Καζατζίδης, χωρίς να είμαι, χωρίς να... να συμπαθώ το, αυτόν τον καταραμένο, τον αγέλαστο τον Καζατζίδη. Και κάτι τελευταίο για να μιλήσω. Να μιλ... Ο οποίος όμως είναι πιο χαρούμενος από τον Καζατζίδη. Δηλαδή το να είσαι, ας πούμε, ο Καζατζίδης και να έχεις αυτά τα μούτρα και να σε φταίνε όλοι. Οι καταραμένοι, αυτοί οι φίλοι, η μάνα, αυτή που με παράτησε η γυναίκα, ένα σκύλος και η γυναίκα κτλ. Άρα λοιπόν η εκπομπή απογειώθηκε με την παρέα που κάναμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και όχι με την ποδοσφαιρική ανάλυση. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι η ποδοσφαιρική ανάλυση, όταν γίνει η καθημερινότητα, πέφτει η εκπομπή, πέφτει η εκπομπή σε ακροματικότητα. Και βάλαμε. Φέρε το Καζατζίδη σου τώρα. Φέρε το Καζατζίδη. Γυρίζω απ' τη νύχτα. Γυρίζω απ' τη νύχτα. Έχω να πω σε του κάτω. Όταν το Πασόκ τη μοίραζε λεφτά, τον ξεχάζαν τον Καζατζίδη. Τώρα το θυμηθήκαν τα λαμόγια, τα λιμοστάγαρα να πούμε. Στο τσιμέντο το θάψαν. Δεκαετία του 80 ο Καζατζίδης δεν υπήρχε. Τον είχαν θάψει ζωντανό. Και τώρα με την κρίση. Γιατί συγγνώμη, τον αναστήσαν πεθαμένο. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, λες. Δεκαετία του 80. Δεκαετία του 80. Ο Ζαμπέτος και ο Τσιτσάνης δεν είχαν φτάσει σήμερα να στα πανηγύρια. Γιατί τους είχαν ξεκάσει όλους τότε οι Ελληνάδες που πηγαίνανε στην δίσκο με δύο παππούτσια αριστερά. Βέβαια. Ψέματα, δεν είναι αυτά. Λοιπόν. Είπε μεγάλα τραγούδια που δεν ζήτησε και μεγάλο συμβετών. Ναι, έτσι. Μικρύνει τώρα. Καθίστε να πούμε το μεγάλο στέλιο τώρα. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι. Η μαλαματίνα λείπει. Το υπόγειο και το θολό το τζάμι απ' έξω. Λοιπόν, ο τεκές είναι. Εγώ αυτά ουσιαστικά θέλω να σε εγώ και να σε ρωτήσω. Πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα συνέχεια, αλλά είναι αγένεια και τα λοιπά. Μιλήσω στο παλικάρι από την Αθήνα. Το καλό είναι ότι απέκτησα πολλούς καλούς γνωστούς και μέσα από αυτούς τους πολλούς γνωστούς απέκτησα και καινούριους φίλους. Λίγους φίλους βέβαια, όπως είσαι εσύ, όπως να είναι καλά, ο Νίκος από τα Γιάννητσά, όπως είναι κάποια άλλα παιδιά. Εμένα δεν με βάζει στο μέσο. Σε κουβάλα, τι να σε κάνω. Όπως είναι ο Στέφανος, όπως είναι ο Στέφανος ο συναθλητής, όπως τον έχω έτσι. Ρε γορίλα, θα έρθει να κάνει ραδιόφωνο. Καλά παιδιά. Δηλαδή, και ουσιαστικά πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός όταν κατάλαβες ότι ήταν ένα απόστημα να στέκεσαι μόνο και τα λοιπά στα οπαδικά και όλα αυτά. Και όταν άνοιξες τον ορίζοντα. Πέθαναν τα οπαδικά με την κρίση. Πέθανε η θύρα 4, η θύρα 3. Πέθανε η θύρα 10, θύρα 7. Πεθάνανε. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε. Και δύσκολα, δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Δεν έχει να κάνει τέτοιο εδώ. Βλέπεις ότι και ο κόσμος πιο πολύ δεν του ενδιαφέρει. Αν θέλει κάποιος να δει ποδόσφαιρο, ας μην γελιόμαστε, θα δει ποδόσφαιρο σε κάπου αλλού. Σε οτιδήποτε, σε κάποια άλλη αγορά. Επίσης, το δικό μας δεν έχει να κάνει. Είδα νέα παιδιά να αποστρέφονται από το ελληνικό ποδόσφαιρο και να δημιουργούμε νέα γενιά. Τα οποία ξέρουν ακόμα και την τρίτη αλλαγή της Λέστερ. Ναι, αυτή είναι μια νέα τάξη την οποία εγώ όταν ξεκίνησα το ραδιόφωνο δεν υπήρχε. Όταν ξεκίνησα το ραδιόφωνο δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχαν. Τα γνώρισα εδώ πέρα. Σαν τους δαμπάνες του Μπιώτης και χωριάταρος που είμαι, δυσκολεύτηκα να τα μάθω και ακόμα δεν τα έχω μάθει ακόμα πολύ καλά. Εγώ τώρα δεν ξέρω τίποτα. Μόνο μου παίρνω τηλέφωνο και παίρνω, δεν ξέρω τίποτα. Ναι, ναι, τίποτα. Αυτό κάνω. Τελικά, ρε Ζανάντα, έχω μια πολύ θέλω να μου τη λύσεις. Ναι. Στη μεγάλη εποχή που έγινε η απαγωγή στα κτέλ με τους Αλβανούς, ήσουν εκείνη τη μέρα και τα λοιπά, είσαι πράκτορας. Ναι. Το έσαισε και το συμβάν. Ποιο, το θυμάσαι. Όχι, ήταν κάποιος, είχαν τότε ήταν και ο Σκάι με τον Ευαγγελάτο, κάνανε δορυφορικές λήψεις. Τότε οι Ευαγγελάτη και οι υπόλοιποι, οι Χατζηνικολάου, ήταν μεγάλες φίρμες και είχαν την κοινή αποδοχή του κόσμου. Σήμερα τους έχουν πετάξει στα σκουπίδια και τους έχουν στο φτύσιμο, να πούμε. Έχουν χάσει, διότι ο λαός κατάλαβε ότι όλοι αυτοί ήταν γρανάζια του συστήματος, το οποίο βρέθηκε απέναντι στο λαό. Ο Ευαγγελάτος, η Τρεμίστα και τα λοιπά. Ήτανε μεγάλες φίρμες. Είχαν μεγάλο σεβασμό ο κόσμος στους δημοσιογράφους. Γενικά ο κόσμος στους δημοσιογράφους δεν τους γουστάρει. Και έχει δίκιο που δεν τους γουστάρει, γιατί αντιλαμβάνεται και έχει αντιληφθεί χρόνια τώρα ότι λειτουργήσαν εις βάρος τους και υπέρ των μικρών, των μεγάλων τζακιών οικογενειών, οι οποίοι τους πληρώνανε με μισθούς και τα λοιπά. Οπότε πέρασα και σε αυτό το κομμάτι της απομυθοποίησης των δημοσιογράφων. Λοιπόν, όπως απομυθοποιήθηκε, ταξίδεψε από την Αθήνα για να έρθει να μας βρει εδώ ο Αεξής από το Χαλάνδρη, ο οποίος, να πούμε, είναι φίλος της εκπομπής από πότε.
Κοίταξε, εγώ βλέπω Κωστή Ραπτόπουλο από το 99 στο Τύπη Μακεδονία και διάβαζε Αθλητική το... Μακεδονία Θράκης. Εσύ τον πρόεδρο με το ψοφίμι. Ναι, ναι. Με το κόκκινο ψοφίμι. Το οποίο και μου καθέρασε η κόρη μου η Ευγενία. Μια φορά όταν ήταν ενός έτους, την πήρα αγκαλιά, πιάνει με τα χεράκια στα μωρά, ξέρεις, έχουν δυνατά δάχτυλα. Χράτσι, το πετάει το περουκίνι κάτω. Και πήρε, δεν το παιδί να μιλήσει, πάλι πήρε στο. Δεν τον αφήνει. Όχι, με το κομμωδινή το παιδί. Στο παιδί, το παιδί το φιλοξενούμε να μιλήσει. Ναι. Εγώ δεν κοιτούσα αυτά. Εγώ κοιτούσα, άκουγα αυτά που έλεγε και θεωρούσα ότι ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα παράλληλα. Γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον έχασα, γιατί σταμάτησα τις εκπομπές στην τηλεόραση. Τον ξαναβρήκα πάλι με το ίντερνετ τα τελευταία 7-8 χρόνια ακούγοντα την εκπομπή. Στο Art δεν με είδε ποτέ. Όχι, στο Art σε έβλεπα. Στο Art δεν είχα ποτέ δικιά μου εκπομπή όμως. Δεν είχε εκπομπή, σου να πάω ότι φιλοξενούμενος με τον Αλέφαντο σε δεύτερο ρόλο. Ναι, ναι. Αλλά ραδιόφωνα άρχισα να ακούω συστηματικά μέσω ίντερνετ τα τελευταία 8 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες βραδιές δύσκολες που είχα, γιατί έτρεχα με τους δικούς μου σε νοσοκομεία και με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου, ήσουν το φάρμακό μου τα βράδια, γιατί ξενυχτούσα και ουσιαστικά εσύ κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, εγώ έχω μοιραστεί προσωπικά προβλήματα δικά μου με τον κόσμο που έχω και αυτές παρόμοια προβλήματα. Ήθιστε όσοι κάνουν εκπομπές να είναι λίγο απόμακροι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ας πούμε ξύλινοι, πώς να σου το πω. Εγώ επειδή είμαι και εξωστρεφέστατος, έχω μοιραστεί να πούμε και θέματα δικά μου, τα οποία είναι και στις καθημερινότητες και του κόσμου του απλού, όπως και εμείς. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έχεις εξωστρέφεια, έχεις ταλέντο. Εγώ ουσιαστικά μου αποφόρησε την ένταση. Η εξωστρέφεια δεν είναι ταλέντο. Όχι. Εκτός από την εξωστρέφεια έχεις και ταλέντο σε πολλά άλλα πράγματα. Εγώ τέλος πάντων μου έφυγε όλη η ένταση ουσιαστικά ακούγοντάς τα βράδια. Από εκεί και πέρα έγινε συνήθεια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πέρσι 31 Ιουλίου με το φίλο μου τον Γιώργο στην πλατεία στο Χαλάνδρη μας πήραν τις καρέκλες σε ένα σημείο που καθόμασταν και ακούγαμε κάθε βράδυ όλο το καλοκαίρι μαζί με το φίλο μου τον Γιώργο τις εκπομπές. Και φέτος, 13 Ιουλίου, σταματάει και εκπομπή. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο δύσκολα τα βράδια μας. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με μένα κάτω στην Αθήνα. Το λέω έτσι απλά σημαδιακά αυτό, ότι Ιούλιο έγινε αυτό που έγινε πέρυσι σε μένα και στην πλατεία που περνούσαμε ωραία με τον φίλο και φέτος σταματάει εκπομπή. Λοιπόν, εγώ δεν ήρθα με άδεια χέρια. Έχω φέρει ένα δώρο στον Κωστή, επειδή τώρα θα ξυπνάει πολύ πρωί. Επειδή θα τρέχει, φαντάζομαι θα τα κάνεις όλα με ταχύτητα. Πάντα, για να μην ψάχνεις τα σκόρπια φύλλα α4 που κρατάς τις σημειώσεις σου, σου πήρα ένα σημειωματάριο για να κρατάς εδώ τις σημειώσεις σου. Από το public. Από το public. Έχει κάρτα αλλαγής και στο μορμί, κάτσε να το φτιάξεις. Δεν πιάνει το χέρι μου από το αυγενικό. Άστο. Ακόμα. Αν δεν σ' αρέσει, αν έχεις οποιοδήποτε θέμα, αν αρέσει την Ευγενούλα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η Ευγενούλα. Εγώ τέλος πάντων θεώρησα ότι επειδή είσαι άνθρωπος των σημειώσεων όπως είμαι και εγώ, μου αρέσει να κρατάω σημειώσεις. Έπαθα καιρό αυγενικό, να ξέρεις. Στην αρχή νόμιζα. Φαντάσου ότι κι εγώ ραπτοπουλίζω με το πούλμαν ήρθα, όχι με το αεροπλάνο, τα φοβάμαι τα αεροπλάνα. Ροζ χρώμα το πήρες. Το πήρα για να χτυπάει έτσι ώστε αν το αφήσεις κάπου. Κατευθείαν να το βλέπεις. Γιατί άμα ήταν σκούρο χρώμα. Άνοιξε, δεν πιάνουν τα χέρια. Άμα ήταν σκούρο χρώμα, μπορεί κάπου να το αφήσεις και να. Δεν πιάνει το αριστερό, εδώ τα δύο δάχτυλα δεν πιάνουν ακόμα καλά. Θα το κάνουμε μέσα, δεν πειράζει. Ναι. Όλοι οι φίλοι ξέρει για το ευγενικό του Ραπτόπουλου. Είναι άσχημο πράγμα το ευγενικό, έχει κακό πόδι. Λοιπόν, ανοίγει έτσι με το λαστιχάκι. Ξέρεις την αναδύνεις μπουνιές στους άκους και μετά να μην μπορείς να σου πεις. Είναι υποχρεωτικό να τους δίνεις. Ναι, γιατί. Όχι, σε υποχρεώνει κανένα να τους δίνεις. Ωραίο είναι. Πες τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ του παλικάρι, γιατί σπάνια λες ευχαριστώ. Είναι beautiful έτσι. Place. Ναι, σπάνια λες χάρτες, ευχαριστώ. Έχει λευκά φύλλα. Α, εδώ μπορεί να σημειώνουμε. Πώς το λένε. Μπορεί να σημειώνουμε. Οτιδήποτε να σκιτσάρεις, νομίζω ότι τα σκίτσα σου είναι κρίμα να πετάγονται. Βλέπω εδώ πέρα ένα φοβερό σκίτσο εδώ μπροστά. Κοίτα, τα είναι κρίμα τα να πας να τα πετάς. Από το στρες, από το στρες κάνω. Δηλαδή. Και κλέβω και στυλό και συνήθως κλέβω τα αυτά πάλι, τα αυτά τα μαρκαδωράκια. Δηλαδή όποιος έχει μπορεί να βρω 1000 ευρώ. Θα γνωρίσουμε τον κόκκινο. Πες ευχαριστώ ρε τον Κώστα, πες τον ευχαριστώ. Ευγενικότατος είναι, βέβαια. Βέβαια. Σπάνια λες ευχαριστώ. Εγώ τον αγαπάω τον Κωστή. Περνάω φοβερά όταν τον ακούω. Πολύς κόσμος το μεγαπάει. Είναι πανέξυπνος, έχει φοβερό team, όλα τα παιδιά που έχει φέρει τα βράδια έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο όλοι, από το 40 μέχρι το πιο νεαρό. Όχι, ναι. όχι, εγώ δεν έχω. Πώς δεν έχεις, βρε γορίλα. Έχω τη γυλιά μου, έχω τη γυλιά μου. Βρε, έχεις ταλέντα μεγάλα, λόγιος μεγάλος. Εσύ έπρεπε να ήσουν ρήτορας, όχι στακτέλ καβάλας και εκδράμα. Και τι να κάνω, δεν είχα λεφτά να σπουδάσω, ναι. Έπρεπε να δουλέψω.
Δούλεψες. Δούλεψα. Βοήθησες 40 πάνω. Χρόνια στα ΚΤΕΛ, 4 αδερφές για να παντρευτούν αυτές, καταλαβαίνεις. Ούτε ο Βέγκος στην ταινία δεν παντρεύτηκε. Ούτε 5 είχε και μια θεία γεροντοκόρη. Πώς τη λέγανε τη θεία. Στον Παπατρέχα. Η Ταϊγέτη. Η οποία γιατί την πήρε ο Βέγκος. Ήταν κομμουνίστρη, αριστερή. Ναι. Ο Βέγκος είχε βοηθήσει πολλούς αριστερούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο Παναγιώτης Καραβουσιάνος. Ο Κούνδωρος τον ανακάλυψε, ναι, στη Μακρόνησο, ναι. Μακρόνησο. Εκεί που παραθερίζανε, όπως έλεγε ο Στέφανος, εκεί τραβούσαν παραθερήσεις οι κομμουνιστές. Κοίταξε. Διαζόντουσαν κλπ. Διορίστηκαν μετά στο δημόσιο. Διορίστηκαν στο δημόσιο, πήραν και φάπαξ. Ο πατέρας μου πήρε φάπαξ, ο παππούς πήρε 2 φορές εφάπαξ. Ναι. Η γιαγιά 3 φορές εφάπαξ. Ναι. Όλοι είχαν αποκατασταθεί με εφάπαξ. Ναι. Όλοι αυτοί που ήταν στα νησιά, ναι. Λιαζόντουσαν, κάναν διακοπές. Κουόπερτον. Και μετά, ναι, ναι, ωραία. Ωραία παίρνουσαν, φοβερά. Φοβερά. Είσαι αιχμηρός. Είσαι αιχμηρότατος, ναι. Είσαι αιχμηρότατος. Βγάζει μια πίκρα το σούφρασε τα φρύδια, να πούμε. Και είναι και πυκνά, έτσι. Στεγνώνει το στόμα σου. Όχι, άρα ζάχαρο δεν έχει. Όχι, ζάχαρο δεν έχει. Ζάχαρη είσαι που δεν έχει ζάχαρο. Ξέρεις το ζάχαρο. Ναι, είχε δει τις εξετάσεις. Φοβερές εξετάσεις. Για αυτά που τρως και πίνεις και δεν αθλείς, είναι εκπληκτικές εξετάσεις να έχεις υπόψη. Πρέπει να αθληθώ λίγο. Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Τι να αθληθείς, περπάτημα. Πάλε ένα παπούτσι σπάιτς. Ναι. Βρες μια διαδρομή, πάρε και ένα χιλιόμετρο. 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα σε μια ώρα περπάτατα. Πάνε κανένα μπάνιο. 95,5, 97,8 στην καβάλα που ακούω. Α, καβάλα είσαι. 97,8. Στη Δράμα έχει τίποτα. Στη Δράμα αν έχει τίποτα. Φυτίες. Η περιοχή της Καβάλας για το ραδιόφωνο λέμε. Α, για το ραδιόφωνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι ποδοσφαιρικό άλλο να πούμε. Τον ΠΑΟΚ εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον είδα. Πήγα, έκανα διάδρομο και βάρη έκανα. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν τον είδα. Οπότε μη μου ζητάτε. Τα βάζω τα φιλικά, έχω 7 με 8 καρατζαφέ. Δεν είναι κριτήρια τα φιλικά. Εντάξει, όχι, είναι. Κουμούνες θέλουν μηνύματα. Μπορεί να έχει μηνύματα εκεί πέρα. Τώρα τα χάσαμε κοινά. Αυτή τη μιλφάρα δεν σ' αρέσει να τη βλέπεις εκεί. Δεν αφήσει ονόματα. Ναι. Έτσι μπράβο, σεβασμό στα θύματα και στους συγγενείς. Λέει ο κομμουνιστής Καρδιτσιώτης. Να ανοίξουμε γραμμές ή θα πάμε διάλειμμα. Έχουμε λίγο διάλειμμα και ανοίγουμε τις γραμμές για τελευταία φορά για βραδινή εκπομπή. Ο Κουλιανός θα κάνει αύριο. Κοίταξε, να σου πω τώρα, ναι. Οπωσδήποτε θα μου λείψεις και εμένα, βρήκα μια διέξοδο εδώ. Εγώ ένας μποέμ τύπος, επειδή με θέλανε τις παρέες και λοιπά, επειδή και τα δύο παιδιά μου είναι στην Αγγλία, όπως ξέρεις, από το αεροδρόμιο ήρθα, ήταν ο γιος μου, εδώ τον πήγα στο αεροδρόμιο. Όχι, έφυγε ο γιος μου και λοιπά. Εδώ βρήκα μια διέξοδο, γιατί έτεινα να γίνω καταθλιπτικός, μπορώ να σου πω. Πλάκα κάνεις. Ναι, μετά, ναι, και εδώ βρήκα μια διέξοδο. Σίγουρα το λέω. Όχι καθόλου αστεία, βρήκα μια διέξοδο. Μια χαρά άνθρωπος είσαι. Μια χαρά, εντάξει. Τώρα πέρα την πλάκα μου, κάνουμε μια χαρά. Εντάξει, μια χαρά είμαι, αλλά εντάξει, επειδή μου λείπουν τα παιδιά μου, το εγγονάκι κλπ. Όλα αυτά τα συνειδίασα και συμβουλεύτηκα έναν φίλο ψυχολόγο και μου είπε ότι μάλλον οφείλεται στο ότι δεν είναι τα παιδιά εδώ και το εγγονάκι. Με αποτέλεσμα τον μάθει ο γιος μου, το έμαθε ο γιος μου. Και ήρθε, το συνεδίασε με ένα γάμο ενός φίλου του να δει και εμένα, γιατί είχε μάθει ότι ο μπαμπάς λίγο στεναχωριέται. Κατάλαβες. Ενώ είσαι βόδαρος, είσαι και ευαίσθητος. Όχι, είναι φοβερά ευαίσθητος, ναι. Και θα πω ότι δεν σε φαίνεται όμως. Αν κάποιους έχω πικράνει, του ζητώ συγγνώμη. Βαρά γραμμές εδώ, ναι. Κύριε Κοσκούλικο, άσε τώρα, ναι, τις κουβέντες εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Αν κάποιος έχω πικράνει μέσω της εκπομπής, μια και είναι τελευταία. Δεν θα είναι εσύ, θα πάρεις εδώ πώς το αίμα. Όχι, σε παρακαλώ. Πάμε διάγραμμες. Ναι. Του άντρα του πολλά βάρη, μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του πολλά βάρη. Του άντρα του πολλά βάρη, μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του πολλά πιάτσα έχει βέτο, το ουζο πίνει ανέρωτο.
και τον καφέ του σκέτο. Του άντρα του ο λαβάρι, μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του ο λαβάρι. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Δήμο το Βαρδάκη με την εκπληκτική ταβέρνα το Γιάλεμα που είναι στο Ρέθυμνο, στο γιο του τον αγαπημένο και μας ακούει από εκεί. Κάθαρμα, θα σε δω από κοντά. Πρέπει να πάμε κανένα μέρος στο Γιάλεμα, δεν έχουμε πάει πέρα. Στο Γιάλεμα, να δεν πάμε, Κώστα. Όχι, δεν είμαστε μαζί. Μαζί δεν είμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι. Πριν πεθάνει ο πατέρα μου και ένα μήνα, δεν ήμασταν μαζί, ενάμιση. Που πήγαμε τόσο κοντά ήξερα να πα. Σε δίνουν. Μαζί Αυτό που λες, εγώ θυμάμαι με τον πατέρα σου είναι με την επική ατάκα του συγχωρεμένου 1,5-3 ευρώ η μακαρονάδα και τα λοιπά στην Μπότσαρη. Ναι, φύγε από το Βαρδάκι. Α, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν ήμουν στο Βαρδάκι. Βρεθήκαμε μετά στην Μπότσαρη. Ναι, γι' αυτό. Πρακτικά πας, πρωτού 6 χρόνια σου δηλαδή. Δεν προλαβαίνω, ρε. Και ας πω και κάτι. Δεν ήταν ωραία ατάκα αυτό. Με μια γυναίκα ένα βράδυ εδώ. Σκάει μύτη ένας τύπος, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει έχω ένα πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα έχεις. Λέει η γυναίκα μου, λέει, έχει κολλήσει μαζί σου. Λέω, εντάξει, ακροάτρια, έλεγε και τα λοιπά. Λέω, τι κόλλησε, εγώ κολλάω εκεί την ώρα. Λέω, τι κόλλησε, θέλω να σε γνωρίσει και τα λοιπά. Λέω, στείλ την από εδώ. Λέει, θα έρθω μαζί της. Λέω, να μ' έρθεις μαζί της, λέω, να στείλ την. Τέλος πάντων, έρχονται τα παιδιά, νέοι και οι δύο, πιο νέοι, ξέρω τα λοιπά. Πολύ πιο νέα από σένα. Έχει αυτό το ραδιόφωνο, η τηλεόραση που δημιουργεί και μύθος, ας πούμε. Πώς κόλλησε αυτή η κοπέλα, ξέρω εγώ κτλ. Κύριε Ραπτόπουλε, πώς τα λέτε έτσι ωραία κτλ. Μπροστά τώρα το παιδί, είπες, τι ρουβλάμε. Του λέω, ψυχολογικά έχει. Μόλις μας γνωρίζουν, μας απομυθοποιούν, ας πούμε. Ψυχολογικά έχει αυτή. Πήγε στην τουαλέτα αυτή. Είναι καλά, λέω, έχει σε κανένα ψυχιατρίο κτλ. Όχι, λέει κανονικά κτλ. Και. Έχει γράψει εγώ. Βοήθησε να το ξεπεράσει όμως. Γιατί εντάξει, δεν ήρθε και μόνη της. Τώρα με ερχόταν μόνη της. Σε ερωτεύτηκε δηλαδή και δεν βρήκε ανταπόκριση από τη βλέπω. Είναι καλοφτιαγμένο. Τότε φορούσε την περούκα. Με τη γυναίκα σου βγήκε από τάκι. Τώρα θέλω να σου μιλήσει, αλλά λέω θα σε κλείσει αυτός άμα. Γιατί αν την κλείσει. Θα τη δώσω. Αφού την κέρασε ποντάκι, δώστηκε σε μένα. Ναι. Έλα πάτη. Γεια σου Κώστα. Καλώς την. Τι κάνει. Καλά είμαι εσύ. Καλά κι εγώ, δηλαδή τι καλά. Γιατί τι έχεις. Ούτε σεξ δεν κάνουμε με τον άντρα μου με αυτή την εκπομπή σου. Πόσα χρόνια τα έχεις με τον άντρα σου. 7 χρόνια γάμο. 7 χρόνια γάμο. 3 χρόνια γνωριζόμαστε, ναι, έχουμε σχέση. Παιδάκια κάνατε. Δεν κάναμε. Δεν κάνατε. Κοίταξε τώρα, παιδάκια δεν κάνατε, έχετε ένα λόγο να κάνετε σεξ. Έχετε ένα λόγο. Όχι, μου λέει θα ακούσω ένα τόπλο, δηλαδή τι να κάνω, εγώ με σένα να τα βάλω είμαι αυτός. Κοίταξε τώρα, άλλη ώρα δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορούμε, πότε να κάνουμε. Δαχτυλώνω όλη τη μέρα, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Δαχτυλώνεσαι. Τι να κάνω. Τι φλανάκι ο Μάρλον Μπράντο. Κοίταξε τώρα το. Δεν μπορείς να δει. Εκείνη την ώρα που δαχτυλώνεσαι αυτός που είναι. Ο άλλος καμαρώνει. Αυτός το παίζει στην τουαλέτα με τη να χαθείτε και οι δύο. Μα είναι δυνατόν. Η μία δαχτυλώνεται και όλο το παίζει στην τουαλέτα την ώρα της εκπομπής. Μα τι ίδια, τόσο ερωτική εκπομπή έχω. Ένα παιδάκι. Όχι κοντός ο Πούτσι. Έλα, άνοιξε γραμμές. Γίνεται Πούτσι και κοντός. Δεν γίνεται. Πάμε γραμμές και όπως είπε ο Δάκης από την Καβάλα να είναι σύντομη. Ένα λεπτό, 1,5 λέει να μπορέσουμε να μιλήσουμε λέει κι εμείς. Σωστός. Από το Όσλο. Έβει από την Καβάλα οφελώς να πάει στο Όσλο. Λέγε φίλε. Καλημέρα φίλε. Όχ. Τι όχ. Όχ, ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Καλή σα δεδομένη έχουμε το υπόλοιπο τη. Εκπομπή σου της πρωινής. Ναι. Κοίτα το πρωί θα έχει κρύο χειμώνα. Το μπουφάν θα πρέπει να είναι... Τώρα μπουφάν μας φέρε ο φίλος, όχι είχα το φύλακα που σε έφερε. Εντάξει. Τέλος πάντων, το μπουφάν θα λήξει αυτή η ιστορία μου, το κοπανά συνέχεια, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Λέγε Αλεξανδρέ. Τα σέβομαι στον κύριο Σαράντο. Ας τα γλυψίματα ρε. Άστα γλυψίματα, λοιπόν, τον σέβομαι και τον αγαπώ τον κύριο Σαράντα, τον βγάζω από κοντά και με καφέ μαζί, θυμάσαι που ήμασταν οι τρεις μαζί. Βέβαια, τον δαγκώνησε τα σύνδεσμα. Σεβασμό στο ΕΞΥ από την Αθήνα, τα σέβομαι. Και θέλω να το ρωτήσω κάτι, αν πίστευε φέτος ποιος θα έχει να πάρει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Και να κλείσω με αυτό να μου απαντήσει, να ακούσω. Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, ο ΠΑΟΚ.
Ο Πάου. Αλλά είστε τόσο χωριάτες, μπορεί να το χάσετε από τον Ολυμπιακό φέτος. Από τον Ολυμπιακό, θα δεν θα πάρουμε ξανά από τον Ολυμπιακό. Είστε πόλος και βρακή με τον Ολυμπιακό. Ακού λίγο. Ναι. Στην Ολυμπιακή, εγώ άλλα πιστεύω. Ξεκινάμε μείον δύο βαθμούς. Πες ότι παίρνω Χαριλάου, είπε στην Τούμπα με τον Άρη προκαλώνει. Με τον Άρη, αν πάρετε το συμβόλαιο, θα περάσει. Αν μη πετάμε τίποτα μέσα και έχουμε αυτά τα να πετάξετε μέσα. Να φάμε, τι και περιμένουν τα Μπολντόκ με άγριες διαθέσεις. Βλέπω τα διαρκεία θα πάνε περίπατο. Γιατί ούτε στην Ευρώπη θα περάσουμε τη Βασιλεία. Δεν θα πάτε, πάρετε τα διαρκεία. Τα μισά μαζί δεν τα δείτε πάλι. Αυτό λέω. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. 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 Γεια σας παιδιά, Τάσος Κουνούπη. Έλα ρε, χάθηκες ρε, Τάσ. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε. Τάσ. Είσαι καλύτερα αναφορικά με το θέμα σου. Όχι. Γιατί όχι. Τα ίδια, δεν υπάρχει. Τώρα με έκανες ράκο, Τάσο, γιατί ίσως δεν με γνωρίζεις, ακούω τις εκπομπές και περίμενα με πολύ χαρά να ακούσω μια κάποια βελτίωση στο πρόβλημα. Με Έλληνα γιατρό τι θες να κάνει. Με συγκίνησε η ιστορία σου ιδιαίτερα. Και περίμενα να ακούσω κάτι. Εγώ από τότε όταν ακούω Κουνούπι, σηκώνομαι να βγούμε το βράδυ, μέσα στη νύχτα και ψάχνω να το σκοτώσω. Να ξαφάρι, και εγώ το βράδυ τα ίδια κάνω. Ερετάσουμε. Και συγγνώμη από μέρες μου που το ζήτησε, που το ρώτησε έτσι άμεσα, απλά πίστευα ότι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και εγώ πίστευα. Όχι, κάνω κάτι, περιμένω με ακόμα μου λένε οι γιατροί είναι νωρίς, ας πούμε. Εντάξει. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Θα πιούμε το. Τάσο, εύχομαι ολόψυχα. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να γίνει αυτό καλά να πεθάνουμε εμείς. Άσερε και να μην προλάβει να μας κεράσει. Λέγε ρε. Τι να πω. Καλά μας θα κάτυψες. Δηλαδή τι θέλω να σε βρίσω. Όχι, θα με κόψει ο κύριος Γιάννης. Εμένα γιατί να με βρίσεις. Μπορείς να το πεις με καλό τρόπο. Γίναμε οικειοθελώς πρεζάκια της φωνής του και τώρα μας αφήνει χωρίς τη δόση μας. Θα σας πω παιδιά κάτι. Δηλαδή προσωπικό, ας πούμε. Εμένα με έχει βοηθήσει τόσο πολύ που δεν λέγεται, ας πούμε. Γιατί. Εντάξει, τώρα την παλεύω, αλλά στην αρχή τα είχα δει όλα. Και καθόμουν τα βράδια, περίμενα έτσι λίγο να γελάσω, λίγο να κάνω, λίγο να... εντάξει, γιατί με την μπάλα δεν ασχολούμαι και πολύ, είμαι λίγο άπαλος. Ναι, ενώ αυτοί που οι άλλοι είναι έμπαλοι. Αυτοί που ασχολούνται με την μπάλα και πληρώνονται, τι να ασχολούνται. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή, και όταν σύμπονα και καμιά φορά, όταν έλεγε πελάτες, οι πελάτες, τι θέλουν οι πελάτες, ξέρω εγώ, και έλεγα, καλά ρε. Μας βλέπει για πελάτες. Εμείς δεν είμαστε πελάτες, είμαστε παρέα. Είμαστε δηλαδή. Τι να πω. Ναι. Δεν είμαστε πελάτες. Έτσι. Δεν είμαστε πελάτες. Είμαστε παρέα. Είσαι δηλαδή δικός μου άνθρωπος. Πώς το λένε δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Έχουμε γνωριστεί από κοντά. Κοίταξε, οι εταιρείες καμιά φορά είναι σκληρές. Και λένε ότι εδώ τα γράμματα πάνε έτσι. Πρέπει να έρθεις εκεί για να καλύψουμε ένα κενό και το βράδυ θα σε βάλουμε να έχουμε μικρότερη ζημία, να έχουμε κέρδος. Τα βλέπουν έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν σκέφτονται καλά και οι εταιρείες. Αλλά εγώ βλέπω ότι εσύ θα ζοριστείς. Εσύ θα ζοριστείς πιο πολύ. Κοίταξε, ο Βασίλης που είναι προσωπικός μου φίλος μπορεί να σου πει ότι η ζωή μου γενικά είναι ροκ. Για πες, ρε Βασίλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου. Να μας πει ο Βασίλης που είναι φίλος μου. Για πες, ρε Βασίλη. Λοιπόν, έτσι που με ξέρεις πώς ζω αυτά τα χρόνια, δηλαδή τι. Αντικειμενικά με τον Κωστή το θέμα είναι ότι όταν θα καταλάβει ότι του λείπει η ώρα. Θα του λείψει. Θα έχει ήδη Τάσο εναρμονιστεί ήδη με το πρωινό πρόγραμμα. Α, λες. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό το εξομολογητικό. Και επειδή θα του λείψει, είναι πιο πιθανό να θυσιάζει μία-δύο ώρες ύπνου και να πετάγεται σαν ακροατής στο 12-2 παρά να γίνει κάτι άλλο. Έχει πολύ ισχυρό καλό συνόμενο εγωισμό για να μην δείξει ότι θα του λείψει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα του λείψει γιατί επειδή παρακολουθώ και το μεσημέρι. Το μεσημέρι είναι εντελώς διαφορετική εκπομπή. Το μεσημέρι είναι ένα είδος θεάτρου, είναι ένα είδος παράσταση. Δηλαδή, ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι βλέπει. Η πρωινή εκπομπή Τάσο είναι σκάλα του Μιλάνου, η βραδινή είναι καφέ στον Άι Θεράπη. Καφέ στον Αϊθαράπη. Είναι πιο πολύ εξομολόγηση, είναι πιο πολύ το εσώ ψυχά του. Το μεσημέρι είναι επιθεώρηση. Ναι, το μεσημέρι είναι επιθεώρηση. Είναι καθαρά. Επιθεώρηση, η οποία όμως τραβάει. Τραβάει, το ξέρω ότι τραβάει. Το ξέρω ότι τραβάει, ρε παιδιά. Εντάξει, αλλιώς. Αυτή η αντιπαράθεση Ραπτόπουλου Κόκκινου έχει και τα καλά της. Οι επιθεωρήσεις κρατήσανε, μιλάμε τη χώρα και τα λοιπά από την εποχή της κατοχής, μιλάμε και χίλια δύο πράγματα. Μα από τη στιγμή που πέθανε ο Σακελάριος και ο Γιανακόπουλος. Δεν βγήκαν συγγραφείς να κάνουν επιθεωρήσεις. Κάτι πήγε να κάνει εκεί ο Χάρη Κλίν με τους άλλους. Κάτι κάνανε. Αλλά ότι έπρεπε να φτιάξουμε θέατρα, να φτιάξουμε επιθεωρήσεις, να φτιάξουμε
τηλεοπτικά αυτά. Εγώ βλέπω ότι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, η οποία είναι μια πόλη άσο, πάρα πολύ συντηρητική όσον αφορά τους καλλιτέχνες. Στην Αθήνα είχα ανακτήσει. Όχι, είναι μια πάρα πολύ εσωστρεφική πόλη η Αθήνα. Τίποτα. Και εγώ περίμενα ότι οι Αθηναίοι θα ήταν πιο ανοιχτά μυαλά, σκατά στα μούτρα τους. Όχι, είναι να πούμε, είναι να πούμε μην πεις αυτό, μην θίξεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Αφήστε ρε τον άλλο να εκφραστεί ρε. Εδώ κάνουμε το λαϊκό δικαστήριο, το οποίο είναι σε ένα μαγαζί παραθμιακό. Ένα λεπτό. Και οι μισοί θαμώνες είναι, πώς το λένε, ασφαλίτες ρε. Άντε τώρα. Τάσο, για να. Εκεί πέρα κάτι από τη λέω, ασφαλίτης είναι αυτό. Λοιπόν. Ουσιαστικά στην εποχή μας, όχι δεν υπάρχει επιθεώρηση, απλά το γελίο έχει γίνει αστείο. Α, λοιπόν, να σας πω κάτι, παιδιά. Και το αστείο δεν υπάρχει πλέον. Επειδή ήμουν στην Αθήνα κάτω και με είχε τρελάνει αυτός ο πληθυντικός. Κύριε Τάσχε, τι κάνετε. Δηλαδή, σαν να σου λέει, μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Δεν υπάρχει αυτό το ρε φίλε. Άμα έλεγα ρε φίλε, με παρεξηγούσαν. Τη ζεστασιά αυτή. Ναι, ναι. Ρε τι κάνει, πώς είσαι, ξέρω εγώ. Κύριε Τάσια, στον πληθυντικό. Σε όλο τον πληθυντικό. Δεν υπάρχει. Σαν να σου λέει μέχρι εκεί, δεν είναι και παραπέρα. Εγώ που κατέβηκα κάτω στο ΑΡΤ και γύρισα δύο μέρες στην Αθήνα, τους είδα πολύ σφιγμένους. Είναι. Αφού εγώ φαινόμουν ότι ήμουν έτσι αφελής στις κουβέντες και με περνούσαν και αφελή. Θα τα πούμε, Τάσο. Τάσο. Και αν έχεις την παραμικρή βελτίωση, ενημέρωσε εδώ τον Γιάννη. Την ελάχιστη βελτίωση ενημέρωσε. Ενημέρωσέ μας. Πάμε επόμενη γραμμή. Τασάρα, σε έχω στο μυαλό μου πολλές φορές και όταν μπαίνω τα βρωμοκούνου πας στο σπίτι, σε θυμάμαι κάθε βράδυ. Να είσαι καιρός, να είσαι καιρός, κόνο να πάνε καλά. Είμαι το δωμάτιο της Ευγενούλας και προστατεύω και τη Μήνη. Γιατί αν την τζιμίζει κόνο πας για τη Μήνη, θα έχω προβλήματα. Την έκανα όμως το αντικουνουπικό εμβόλιο εγώ τη Μήνη. Καλημέρα, ναι. Τι να τσιμπήσει τη Μήνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Καλημέρα, Κορόντο. How are you? Καλησπέρα. Γεια σου, Ιερά Πετρακρίτη. Καλησπέρα στον κύριο Κιλιντίδη για τελευταία φορά. Καλησπέρα στον κύριο Κινικό. Γιατί τελευταία φορά, ρε. Φορά. Γιατί τελευταία φορά. Δεν θα ξαναπάρω. Το 12-2 το είπαμε, δεν θα ξαναπάρω. Μόνο την Μαρμίτα. Κύριε Ραβδόπουλε. Θα κάνουμε κάτι τηλεοπτικό ευραδινό να ισοφαρίσουμε λίγο. Κάπως θα γίνει η εξάρτηση. Θα κάνουμε. Μην το. Θα ξεκουραστώ εγώ 10 μέρες. Θα με κάνει λίγο καφέ. Είναι ώρα βαλσάμι εκεί με σοκολάτα. Θα ξεκουραστώ εγώ. Μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Κύριε Ραβδόπουλε, θέλω να πω δύο λόγια. Δεν θα ευρύσω. Δεν θα ευρύσω, κύριε Χιλιντίδη. Μην με κόβετε. Θα πω δύο συνθηματάκια μόνο και θα κλείσω. Εξέφασε τα ισόψυχά σου. Νότος, Βοράς. Ραπτόπουλε, μην φεύγεις από το 12-2. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Έφτασε το τέλος του Ανδρώνη και του Μπούζα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ήρθε το τέλος. Χαίρομαι που στέλνει τον Ραπτόπουλο στο 8 με 10. Χαίρεσαι. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Βαστισμός. Προδοσία, έσχος, κυριό, κυρίες και κύριοι, κάθε κοινή θελάτου, όλοι στο κατρόπολη θα αλλάξτε συχνότητα. Καληνύχτα, θα σ' αγαπώ. Καληνύχτα και ένα γεια σου. Ίδιο, άντε για τη Βουλή και εσύ σε βλέπω, καλά πας. Χαιρετίσματα, ρε Βλάκα Φωτιάδη, παίρνεις τηλέφωνο, Βλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο τηλέφωνο παίρνεις, σερσερή. Αν δεν ήσουν πόντιος, τι να σε πω. Σ' ακούω τρέχοντας, χαιρετίσματα. Βλάκα, είσαι βλάκα. Βλάκα. Παρθενάκι μου, γουστάρω τον Παρθενάκι, ιδιόρυθμος χαρακτήρ, εξαιρετικός στη δουλειά του. Στη δουλειά του δεν υπάρχει, κάνει τζόκινγκ τέτοια ώρα. Την καλύτερη δουλειά κάνει, ποια ώρα θα τρέξει. Μπράβο. Τρεις ώρες το μεσημέρι με σένα με τον ίδιο πάνω του κεφάλι σου. Ναι, ρε, την πάτησα σήμερα. Την πάτησα σήμερα, ναι. Α, δεν τους πλήρωσα στο Star Lost. Αμαντό. Λέω, έχετε αρκοντήσιο, λέει όχι. Λέω, πόσο θέλετε, λέει 5 ευρώ. Λέω, πάρτε 3. Χωρίς ρεύμα. Πάρτε 3. Λέει, τι, όπως είσαι, του λέω, άνοιξε το διάδρομο. Πήγα να κάνω 6 χιλιόμετρα, έκανα 4. Λέω, δεν πάσετε στο διάλογο, εσείς με πεθάρετε γέρο άνθρωπο. Καλημέρα! Έτσι. Πολύ ωραίο γυμναστήριο. Καλημέρα! 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 Τι έγινε, παιδιά? Γραμμή, ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Έλα, φίλε! Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Έλα, φελός από Όσλο. Ορίστε. Φελός. Άφησε την καβάλα, πάει στο Όσλο. Κάνει και δουλειά και οικονομάει ο άνθρωπος, τι να κάνει, ε?
Τι να κάνει. Ναι. Λέγε, λέγε από το Όσλο, φίλε. Λέγε. Λέγε, ρε αγόρι. Τίποτα. Πήρα να κάνω μία ερώτηση και πήρα βασικά να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα κάθε βράδυ. Καταλαβαίνω απόλυτα τους λόγους της αποχώρησης και εγώ το ίδιο θα έκανα. Της αλλαγής θα λες. Ναι. Της αλλαγής, ναι. Αλλαγή. Αποχώρησε από τη βραδινή εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, Κωστή, την πρωινή πότε θα την αρχίσεις. Δευτέρα 8 η ώρα θα αρχίσουν τα πρωινά. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουν. Λέει, βγάλε, λέει, την εκπομπή. Λέω, ας τη βγάλει το... Να σου πω, λέω, εγώ είμαι πολύ extreme. Ας πούμε... Περίμενε, αυτή τη Δευτέρα. Ναι. Στρατηγικότατη κίνηση, μπράβο. Ναι, μπράβο. Έτσι. Κίνηση ΜΑΤ. Γιατί, για εξηγήστε μας. Κίνηση ΜΑΤ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βραδινή παρέα και εγώ και η γυναίκα. Είμαστε συγκινημένοι και οι δύο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αύριο το βράδυ. Εκτός από τα υπόλοιπα φυσικά. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ρε το Δάκη, ρε. Είδες το παιδί να πούμε, λέει. Ο Δάκη. Αυτό το παιδί από το Όσο. Έλα, φίλε, πέσανε 10 γραμμές. Ξαναπάρτε αν θέλετε. Καλημέρα. Καπάκι, πέσανε 10 γραμμές. Λέγε, φίλε, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Έλα, ρε, που μου τροπή λέει. Τι έγινε, ρε, νεόπτωχε μάγκα, τι κάνεις. Οι άλλοι κάνουν τηλεφαίαση, να πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Τι λέει, είσαι, όλα καλά είσαι. Καλά, εσύ, τι. Που γιατί πάει ΠΑΟΚ. Όχι. Έχω ένα κιλό σπόρ για την αγοράζω την ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλά σε Θόδωρος. Καλημέρα σου παρέα. Λοιπόν, αυτό που λέω να μακρηγορήσω. Έχουν περάσει 20 χρόνια από το 98. Τελευταία βραδινή εκπομπή με ίντρικα κάλτ και τα λοιπά. Ό,τι έχει γίνει έχει παραγραφή. Θέλω αν μπορείς να μου απαντήσεις από τη στιγμή που έχουν περάσει 20 χρόνια. Αν θέλεις βέβαια, δεν σε πιέζω. Τι έγινε με τα λεφτά. Πρόσεξε, το μαύρο χρήμα δεν παραγράφηκε. Τι? Το μαύρο χρήμα δεν παραγράφηκε, θα δω. Όχι, εννοείται, ναι. Απλά θέλω να ρωτήσω, μια σκηνή τελευταία βραδινή εκπομπή, τι είχε γίνει τότε με ζελελίδες, δελτία, βρουτόταυρους και τα λοιπά. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι μπορούμε να το πούμε ή όχι? Όχι. Ο Σούπερ 3 τότε πήγε να πάρει τον Άρη τζάμπα. Τι έγινε? Για το 97 δεν μιλάς? Ναι, ναι. Από τότε ξεκίνησε. Να πάρουμε την ομάδα, ο λαός και τέτοια. Αυτή ήταν η ιστορία. Τι ζελελίδι. Δηλαδή, όπως λένε... Έτσι κοψά λεπτά και περιμετρικά. Μαξούς χάθηκαν τα δελτία. Μαξούς λέγεται. Μαξούς. Μαξούς χάθηκαν. Θα κατέβεις Αθήνα ή το πες έτσι? Πού να κατέβω? Θα κατέβεις Αθήνα. Ναι, ναι, κατεβαίνω. Αύριο μπαμπαμ. Αύριο βράδυ και έρχομαι Σάββατο πρωί. Θα κατέβεις δηλαδή προς Αλιμέρια εδώ, Φάλιορ κτλ. Πού να πάω στο βουνό? Με τρένο ή λεωφορείο κατεβαίνεις, ρε? Λεωφορείο, ρε. Κατάλαβα, ελαστικά τους δουλειά θα έχουν. Προλαβαίνεις δηλαδή για καμιά ώριτσα ή είσαι σε φάση... Προλαβαίνω. Κατεβαίνεις και λες φεύγεις. Α, επειδή δεν έκλεισα ξενοδοχείο. Έχεις κανένα δωμάτιο και να κοιμηθεί με τσάμπα να πεις. Εγώ δεν είμαι, θα μείνω στο Γιάννη, ρε, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, όχι, δεν θα μείνω στο Γιάννη, δεν θα μείνω στο Γιάννη. Το θέλει να σε φιλοξενήσω δηλαδή. Πλατεία Ομονίας 20 ευρώ θα βρει ένα ξενοδοχείο εκεί. Και ένα μαχαίρι στα νεφρά. Με 20 ευρώ να πούμε. Λοιπόν, αν μπορείς να κλέψεις μια ωρίτσα κλέφτηνο, εμείς θα συνεχίσουμε να σε ακούμε είτε πρωί, είτε απόγευμα, είτε βράδυ, είτε μεσημέρι, είτε οπουδήποτε πας. Απλά εντάξει, μας δυσκολεύεις λίγο το ωράριο. Είχαμε συνηθίσει να μην κοιμόμαστε το βράδυ. Τώρα θα συνηθίσουμε να μην κοιμόμαστε τα πρωί. Θοδωρέ, σου έχω λύσει αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ. Μπορούμε κάλλιστα την πρωινή εκπομπή την 8-10 που θα κάνει να την ακούμε εμείς 12-2 μαγνητοσκόπηση μέσω ίντερνετ. Πώς? Μέσα από το site του Μετρόπολης. Το βράδυ? Βέβαια. Α, θα το βάλω στο rapto.gr να οικονομήσω. Είδες. Το σκέφτηκα. Σωστό. Ενέρετε, αλλά... Οικονομήσω κανένα χορηγό. Ναι, 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 με ανοίγετε τα μάτια τώρα, ναι. Άμα δεν άκουσε εκπομπή, πώς θα βγεις να σχολιάσεις, να πεις ο Κουλιανός σας σου λέει ήταν γκολ, ο Ραντόπουλος σας λέει ήταν offside, πώς θα βγεις να σχολιάσεις, να πεις ο Κουλιανός ήταν offside. Μεταξύ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστο θα μπαίνουμε σε μια αυθυποβολή ότι ακούμε 12-2, με αυτή την έννοια το λέω. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Απλά Ραντόπουλε, συμβούλιο ρε παιδί μου, σαν ακροατής, έτσι, άμα θες να ακούς, άμα θες την ακούς. Ναι. Επειδή άνθρωποι όπως ο Αλέξανδρος από την Κόφ, ο Τιάδης και τα λοιπά,
σπανίζουν από το ελληνικό ραδιόφωνο και από την ελληνική τηλεόραση. Και την ελληνική ακαδημία σπανίζουν. Γενικότερα από τον ελληνικό περίγυρο, ρε παιδί μου, δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Καταλαβαίνεις ότι είναι θεμητό, ρε παιδί μου, εμείς ανακροατές, ότι θέλουμε να τους ακούμε. Δηλαδή, μην τους γιώνεις όσο πολύ, άσου να εκφέρουν μια άποψη. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Θα τους φέρω σε μια δευτεριάτικη εκπομπή που σχεδιάζω να κάνω σε κανάλι τηλεοπτικό. Με ανάλυση αγώνων φάσεων. Με την, θα κάνεις ανάλυση αγώνων φάσεων με Φωτιάδη και Ράσον Ταποδικό. Όχι, ένας από τους δύο. Ο Αλέξανδρος Ταποδικό θα είναι. Εντάξει, απλά εκεί θα κοιμάσαι. Αυτή η φάση πώς τη βλέπεις. Δηλαδή, με συγχωρείς, πολεμονείς περισσότερο ξέρει να την αναλύσει, νομίζεις εσύ. Εσύ λες ότι ο Λεμονής ή ο Μίχος, άμα βγουν στην ΕΡΤ και αναλύσουν μια φάση, ξέρουν περισσότερο από τον Αλέξανδρο Αρτηγό. Ο Νικοπολίδης. Αν βάλεις τον Νικοπολίδη, τεταρχίζει και κερδιάζει. Γιατί διαφορά έχει από τον Αλέξανδρο Αρτηγό, ρε φίλε. Λεμπάζεις διεθνείς παίκτες. Δεν πάμε τους... Πάρε μπλούζες με μακριά μανίκια και σύριγγες. Να σε μπλούζες με μακριά μανίκια άσπρες. Γεια μου, καλή συνέχεια. Bye bye. Να είσαι καλά. Bye bye. Bye bye. Επόμενος. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Από Κυρκής ΠΑΟΚ. Από το Κυρκής τι θα λυτάσαι. Σαμιλόκολος Πόντιος και ΠΑΟΞΙΣ. Εσύ που έρθες στο χειμώνα με το μηχανάκι να βγάλεις φωτογραφία, να βγεις φωτογραφία. Τι ήταν και εκείνος. Ράπο, ο Θρακιώτης πήγε πάρει και χθες είμαι. Όχι, άλλο παιδί είναι. Άλλο παιδί. Εσύ ο Θρακιώτης από το Κυρκής, όχι ο Κλικ και μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ρατόπουλε, την Παοκάρα πει δεν την είδες. Δεν την είδα, ήμουν ήλιονα στο διάδρομο, φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Το, για το Ζαπάτα. Με ποιον έπαιζε σήμερα ο ΠΟΚ? Ορίστε. Με ποιον έπαιξε σήμερα ο ΠΟΚ? Με τη Γάντη, με τη Γάντη. Ναι. Και πώς ήρθε? 1-1. Α, ναι. Καλό. Το, για το Ζαμπάτα, άμα δες. Τι έβαλε κόλλο Ζαμπά. Ήταν και καλός, πέρασε και 5 παίκτες εκεί. Εντάξει, αυτό βέβαια βοήθησε και ο Κίτσου και τράβηξε ένα 2 με μια κίνηση που έκανε. Τι θέση έπαιξε ο Ζαμπά σήμερα? Δεξί, εξτρέμ. Μαζί με τον Κίτσου. Δεξί, μπακ, έκανε καλή χειρή. Καλά που ήταν ο Κίτσου. Τι είναι ναι, φάση. Το βοήθησε, έκανε και άλλο μαρκαρίσμα το Ζαμπά σε πολλές περιπτώσεις, εντάξει. Ναι. Mm. Δώστε το άλλο 1 εκατομμύριο πριν για τον γκολ που έβαλε σήμερα. Ορίστε. Δώστε του πριν 1 εκατομμύριο για το... Ούτε το... καν. Ναι. Αυτά να τα βάλει μέσα στο Καραϊσκάκι, μέσα στο Χαριλάο, μέσα στο Άκα. Εκεί, στο Χαριλάο θα έχει κάτι ροζ στο βρακάκι του Ζαμπά, δύσκολο τον βλέπω. Χαιστήκαμε στην ανηφόρα. Ναι. Χλωμό τον βλέπω στην Καριλάο. Δεν το έκανα πεθαρά. Αργενά αισθήματα τα έδειξε βασικά. Όχι, λέω την αλήθεια. Δεν έχω αισθήματα εγώ. Είναι στενός ο διάδρομος για να βγεις στο γήπεδο εκεί πέρα μέσα, να ξέρεις. Εκτός αν δώσεις τα 2% κοντός. Και άμα σκάσει ο κοντός τα 2%, τότε να δες περάστε κύριε Πρόεδρε. Και από εδώ να περάσουν τα καλώδια του Εψιλον, κύριε Πρόεδρε. Και ο Μαουρίσιο, που έπαιξε ένα 30 λεπτό με τον Χαρίση, είχαν πολύ καλή χημία, πιστεύω. Το Μαουρίσιο τον περιμένω. Μπορεί να μην τράβηξε, αλλά τον περιμένω. Όπως περιμένω αυτόν τον κεφάλα τον Ελ Καντούρι. Τους περιμένω αυτούς τους δύο φέτος να ανέβουνε. Ναι. Ο Κάνιας έμεινε, συνεχίζει. Ο Κάνιας είναι για την αυτή τη μηχανή να το βάλει ο Σταμίδης εκεί να κουβαλάει τα ψάρια, να πούμε, να ξεκουράζει το. Το φίλο μου τον. Κάτσε λίγο. Ο Όσκαρ είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολο. Επειδή είναι γιορδεμένος ο Κάνιας. Για μπάλα δεν κάνει. Δηλαδή ο Σταμίδης 28 χρονών. Γιατί να μίζεις πρωί-πρωί είναι εύκολο μέσα στο πάγο να σηκώνει τα ψάρια. Ψάρια. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Ψάρια. Είναι εύκολο. Θα ξεχωρίσει το καλό ψάρι. Τι σοβαρά, μιλάω. Θα το καθαρίσει το καλό ψάρι. Το θολωμένο μάτι από το θόλο του. Αλλά. Τι εύκολο είναι. Επειδή έχει θολωμένα μάτια και ο Κάνιας. Ποιος Κάνιας ρε, ποιος τον έφερε αυτό να. Δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσει ο Δαμανάκης να πούμε. Τι μας τρελάνετε τώρα, ποιος Κάνιας. Δεν βλέπετε ο Κάνιας καθόλου. Χάλι μαύρη είναι. Σαν το ροφό εκεί το. Έκανε πολλές λάθος με τα βιβλία. Χαφ χωρίς πνευμόνι ρε, έχει δει. Δεν πήρε σε καμία περίπτωση. Ρε ο Ζαγοράκης τώρα 47 χρονών. Άμα το βάλει να παίξει με τον Κάνιας. Πιο πολλές δυνάμεις θα έχει ο Ζαγοράκης. Τρελός, ποιος Κάνιας ρε. Καλά, ο Ζαγοράκης ήταν και 7 πλέμονα, εντάξει. Ζαγοράκης και. Ένα πνευμόνι του Μόντες, ένα δικό του, ένα του Κάτσε. Ναι, ναι, ναι. Φλάκα κάνεις. Και του Ζαγοράκης... ένα για την Ευρωβουλή. Ο Ζαγοράκης μπορεί να κάμπιζε 3 πακέτα Μάρμπορο και να τρέχει 17 χιλιόμετρα στο μάτι. Τι βιονικός ο Ζαγοράκης, μην ψάχνεις να βρεις. Ευτυχώς έμεινε και ένα πνευμόνι για την Ευρωβουλή. Ραπτόπουλε, τελικό μοντιάλ πώς το βλέπεις, αν είναι την νίκη Γαλλίας. Κοίταξε, έτσι, έτσι όπως πήγε η Κροατία, θα είναι... Πτώμα. 3 φορές σε 120 λεπτά. Θα είναι άδικο να μην το... Ποιος είναι? Μισό λεπτό. Ποιος είναι? Αυτό μόνο εδώ μπορούσε να γίνει. Βρε ηλίθιε, δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή τέτοια ώρα. Ηλίθιε. Αυτό δεν είναι πολλά από Γερμανία. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Βλάξ.
Συνέχισε. Αχ, του τσούδε βγήκανε τώρα στην εκπομπή. Αχ, πού να τι μαζέψω. Πάμε, επόμενο κύριο. Ναι. Next, please. Next, please. Τούτους. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ, ναι. Εσείς είστε. Εσείς είστε. Καρδιτσάρα, έλα. Έλα, ρε Θανάση. Ρε Κουμούνα, ήμουνα στο Κουλκλουζά σήμερα και δεν μπορούσα να έρθω στο πνευματικό κέντρο Τούμπα. Αν και στην Τούμπα η λέξη πνευματικό κέντρο είναι απαγορευμένη να πω. Όχι, ρε, κέντρο πολιτισμού έγραφε. Όχι, υπάρχει κέντρο πολιτισμού στην Τούμπα, αφού είμαστε όλοι απολύτως εκεί πέρα. Θανάση, όντως κέντρο πολιτισμού, πού είναι αυτό στην Τούμπα? Δεν υπάρχει. Είμαι απέναντι εκεί από το κολυμβητήριο που πάει. Στη θύρα 4 υπάρχει κέντρο πολιτισμού. Έχετε τρελαθεί, ρε, έχετε αλλοιώσει τη Τούμπα και τη μορφή της. Πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει και ένα παράρτημα της Ακαδημίας Αθηνών απέναντι από τη θύρα 4. Δηλαδή, απέναντι που είναι ο Ζα, ας πούμε, παρά το τύπα, έχετε κάνει κέντρο πολιτισμού εσείς, στη θύρα 4 από πάνω. Θανάση, πιάσε κάπου σήμα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ακούγεσαι καλά. Το κάνατε το κέντρο πολιτισμού. Ακούγονται τώρα. Κάπως καλύτερα, αλλά είσαι βαθιά. Σαν να παίρνει από το σπίτι του λαού μέσα, ακούγε. Ναι, ακούγεσαι. Πάντα στο σπίτι του λαού είμαστε. Λοιπόν, λαϊκό γλέντι είχαμε σήμερα. Σε περίμενα, δεν πειράζει άλλη φορά. Τώρα επειδή είναι. Θα με τα λες μια μέρα πιο μπροστά. Ναι. Τώρα που σταματάμε και τηλεόραση τη Δευτέρα, θα έχουμε πολύ χρόνο να ξύνουμε τα. Εγώ το είδα, πέρασα απ' έξω. Του δίδυμου γενετικού αδέλφου. Λοιπόν, εγώ στο έστειλα και σε μήνυμα. Υπάρχει λύση, κατά τη γνώμη μου. Άμα θε να σε ακούμε, να συνεχίσουμε. Αλλά γι' αυτό πρέπει να ξυλωθεί η διοκτησία του σταθμού, να δώσει έξτρα μπόνους και να κάνεις 6ωρο, το 2ωρο κανονικά, το 2ωρο του πρωινό και το 2-4, αλλά θα κοιμάσαι... Να βάλω και ένα ράντι, θα ζουν δίπλα. Πιο πολύ θα κοιμάσαι. 12-2, 8-10 και 2-4. Γίνεται αυτό. Αυτό ρε εσύ θα ανάσεις πραγματικά, δηλαδή... Ένα διάδρομο και ένα μονόζυγο να βάλει ο Ανδρώνης εδώ και ένα σάκο του box. Είναι όντως ένα 6ωρο τραβηγμένο. Είναι, δεν ξέρω, τραβημένο, δεν είναι και τελείως off βέβαια. Από εκεί και πέρα εγώ ήθελα να τον ρωτήσω διευκρινιστικά τον Κουστή. Στο 8-10 το πρωί θα είσαι τύπου, θα δίνεις την κίνηση των οχημάτων, θα καλά, δίνεις... Καλά, κάτσε ρε, το δούμε και αυτό δηλαδή. Κλπ, ή θα έχουμε και παρεμβάσεις πρωινές, ρεπορτάζ του δρόμου. Έχω αυτό. Ένα φίλο μου γύφτο στο Δευροπόταμο. Που θα παίρνω την κίνηση του Δεδροποτάμου, Κορδελιού και εκείνη την περιοχή. Από το Μαραντόνα, θα πάω στο Μαραντόνα. Ναι, θα επιτρέψεις παρεμβάσεις τηλεφωνικές ή θα είναι σχολιασμός. Θα μπορείς στο δελτίο απεργιών να το λες άνετα, μην αγχώνεσαι. Ναι, εντάξει, αυτό. Αυτό έφυγε. Ναι, πού θα κλείσετε τους δρόμους, ποιο θα δίνετε. Βοηθάει αυτό. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα, άμα ληστέψει κανένα καμιά τράπεζα 8 και 4, θα το πούμε. Ληστέψαν μια τράπεζα, νεκροί δεν υπάρχουν. Μπράβο, άμα δεν δουλεύουν τα φανάρια στον περιφερειακό, αυτό λε. Τέτοια να λέμε. Γιατί είσαι, γιατί σε σκάλα του μιλάνε το πρωί. Ναι. Θα έχει ώρα του λαού το πρωί, ρε παιδί μου. Θα έχει ώρα του λαού. Κάτσε, ρε Θανάση, άντε και να του δώσουμε ώρα του λαού. Ποιο λαό θα βγει για να μιλήσει. Θα βγει. Πώς το είπες αυτό? Ακούω λίγο να σου πω. Εγώ έτσι κι αλλιώς σε άκουγα και σε έμαθα περισσότερο λόγω αυτοκινήτου. Και όταν είμαι μέσα, τυχαίνει να είμαι τις περισσότερες φορές 12-2 το βράδυ, 2-4 το μεσημέρι. Κάτσε και 8-10 το πρωί πάλι στην κίνηση. Ναι, και πάλι στην κίνηση. Δηλαδή με αυτή την έννοια θα έχεις πολλούς και ταξιδιώτες κλπ. Θα υπάρχει. Εγώ καταλαβαίνω και τι κίνηση. Εγώ θέλω να καταλάβω αυτό το ταξιδιώτη που θα βάλει καμιά νέρα στη μέσα και θα πούει Ραπτόπουλο με Κουλιανό να πέφτουν τα πινελίκια σαν πολυβόλα. Και σας παρακαλώ κύριε, αλλάξτε σταθμό. Οι σφαίδες θα πέφτουν σαν το χαλάζι. Εγώ για να κλείσω το μόνο που θα σου πω είναι... Αυτό το ταξιζί το καημένο που θα θέλει να ακούσει. Και θα είναι καμιά πουράκι να πάει 12 χρόνια με άντρα. Πρόσεξε, εδώ κάνεις λάθος, Κωστή. Όταν μπαίνει κάποιος πελάτης στο ταξίδι, το πελάτης επιλέγει το ραδιόφωνο, όχι ο οδηγός. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Πες ότι ακούει Ραπτόπουλο ταξιτζής, λέμε. Ναι, θα τον σώσει ο πελάτης που θα... Και καμιά εισαγγελέα που πάει να δικάσει εκεί την ώρα. Πού να τα δεις. Αλή και τρισαλή στον κατηγορό. Και θεία μου η χρυσαλή. Δεν θα νιώθει κανέναν ταξιτζής άμα ακούει εσένα. Θα είναι επικεντρωμένος εκεί, αλλά άκου να σου πω τώρα κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη μου, γενικά η σχέση που έχεις με τους περισσότερους ακροατές και με εμάς έτσι που είμαστε τέλος πάντων τηλέφωνο κλπ. Είναι σχέση αλληλεξάρτησης και σχέση, για να το πούμε πιο κορδελιώτικα, σε χρησιμοποιούμε και μας χρησιμοποιείς. Και εγώ κάνω ψυχοθεραπεία, τι νομίζεις. Καρμική σχέση είναι αυτό. Ναι, έτσι, συνδετική ας το πούμε. Αλληλοσύνδεση, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Από εκεί και πέρα
Στο 8-10 δεν μπορείς. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ αναδρομή σε μια μικρή κριτική, επειδή είπε και ψιλοσυμφωνώ ότι το γελίο έγινε αστείο, που είπε ο Βασίλης πριν, ότι πολλές φορές θα μπορούσες όντως στα παιδιά, σαν τον Αλέξανδρο Αντικό, να δίνεις περισσότερο βήμα με την έννοια να ολοκληρώνει ο άλλος τη σκέψη του και να μην τον τρολάρεις με τον μπουφάν π.χ. Αλλά εδώ και πέρα και το συνεχές βήμα που έδινες είναι λίγο για μένα στα όρια, ας το πούμε, της ανθρωποφαγίας. Καταλάβες. Ναι. Εγώ, γιατί είναι ακριβώς το γελίο που γίνεται αστείο. Και δεν το θέλουμε να εκμεταλλευόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Και από εκεί και εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία που τη βρίσκεις με το δικό σου τον τρόπο, νομίζω, αλλά με λίγο περισσότερο τρολάρισμα από ό,τι χρειάζεται. Γιατί το τραβάω το σκηνάκι. Πελαγώνει, μπουκώνει, ας το πούμε, το μηχάνημα, κατάλαβες, άμα τον τρολάρεις πολύ. Υπάρχουν και μερικοί όμως που το τραβάει ο οργανισμός τους, ρε Θανάση. Ναι, είναι μερικοί που το τραβάει. Τώρα τον κόκκινο το μεσημέρι τα τραβάει. Βάλτε τις θήκες σου στη ζωή στην Αγγλία, εγώ το είπα. Ρε Αντώνη Παπαδόπουλε, ρε πύραυλε. Αγωνιστικούς και συντριφικούς χαιρετισμούς και στα καινούργια μονοπάτια μάλλον θα σας ακολουθήσουμε. Εντάξει. Έγινε, ήρθε να στα λέμε και πρώτα. Αγαπητοί μου ακροατέ, βρισκόμαστε στο τέλος του αγώνας. Αντε Ανέστη! Έλα Ανέστη, έλα παιδί μου! Έλα Ανέστη! Είναι Ηρακλή Παναδί. Δεν είναι ίδιος ο κόκκινος. Πάμε. Έλα φίλε. Λοιπόν, να σε έκανες πάλι γελάσαμε. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή σήμερα είναι ιστορική ημέρα. Ιστορική. Σημερώνει Παρασκευή και 13 όπως είπαμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, από αύριο προβλέπεται αράχνιασμα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμείς βέβαια να ξεκουράσουμε το πλευράκι μας, έτσι να κινηθούμε μια φορά και λίγο νωρίτερα. Ο πιο γλυκός ύπνος ξεκινάει σε 11.30 άλλωστε. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και έχουμε καμιά δεκαετία και βάλει να κινηθούμε τέτοια ώρα. Με δραχμές είχαμε να κινηθούμε από τότε. Με δραχμές, ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν ήρθε η ώρα έτσι για την εξέλιξη την επαγγελματική σου, νομίζω. Ναι, τώρα νωρίς, ναι. Θα του δώσουν και τίβενο και τα λοιπά, κάζε το πρωί αύριο. Λοιπόν, πέρα από το συναισθηματικό, ας πούμε, τη φόρτιση που ενδεχομένως να έχει, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι... Μας έχουν πνίξει τα μάνεξα εδώ. Που ήρθε η ώρα, ας πούμε, να κάνεις το επόμενο βήμα. Και είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν κάνω κανένα βήμα, ρε φίλε. Τι βήμα να κάνω. Ούτε καν όροφο δεν αλλάζει. Τον ίδιο όροφο είναι πάλι το στούντιο. Αν σου κάνω χορηγία τροχόσπεδο, εγώ θα σου κάνω οροσυλλέκτες, αν είναι να κάνεις τρεις εκπομπές την ημέρα, ας πούμε. Ναι. Έχω χρησιμοποιήσει οροσυλλέκτες, δεν είναι καθόλου ευχάριστο για έναν άντρα. Όντως. Τώρα, όσο ευχάριστο είναι να έχεις και τρεις εκπομπές, ας πούμε, κάθε μέρα, ας πούμε, στο ράδιο. Δύο, τέσσερις. Νομίζω ότι δεν είναι. Πάντως, μόνο ένας κομμουνιστής μπορούσε να φανεί αυτό το σπαστό εξάωρο. Ναι. Σπαστό εξάωρο, ένας κομμουνιστής μόνο. Πάντως, θα εκφράσω, θέλω να πιστεύω, ένα κοινό αίτημα, ας πούμε, των ακροατών σου για σήμερα, ειδικά, επειδή είναι και τελευταίο βράδυ. Να κάτσουμε παραπάνω. Να κάτσεις παραπάνω οπωσδήποτε, όσο πάει δηλαδή. Αντέχεις δύο ψοφίμι. Να ξεκουραστούμε όλοι μας. Σήμερα είναι αύριο. Σάββατο. Παρασκευή. Δεν κάνουμε ούτε λεπτό. Έχεις και το ταξίδι σου. Μεγάλη να πούμε, κάνε μας τη χάρη να πούμε. Τόσα χρόνια δηλαδή η μαχαίρι μου μας το κόβεις ξαφνικά. Παρασκευή και 13 ημέρα. Θα εξαρτηθεί και από τον Γιάννη μέσα. Αυτό να είσαι έξω και να κινδυνεύεις. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Κοίταξε, θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις. Θα το βαρύνω λίγο. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, είπα το γιατρό. Τράβα του τα σωληνάκια να τελειώνουμε. Δηλαδή, αν μείνω μισή ώρα παραπάνω, τι δεν γίνει. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό. Λέω, ρε, τράβα τα σωληνάκια, λέω, έχω εντολή. Λέει, τι εντολή έχεις. Έχω εντολή από τον Μηταρά, όταν ήμουν 15 χρονών, και αυτός ήταν 45, μου λέει, κοίταξε ρε λακάμα. Είχαμε πάει σε μια κηδεία που είχε ταλαιπωρηθεί. Εκεί θα επέφερε στάσου πλέον μισή ώρα. Στάσου ρε. Δεν θα υποφέρει. Σταμάτα ρε να πω την ιστορία. Λέει έτσι και πεθάνω ξαφνικά, λέει καλώς. Έτσι και μπω λέει σε νοσοκομεία σωληνάκια και ιστορίες. Πες την κουφάλα τον γιατρό, έτσι ακριβώς με είπε. Να τραβήξει τα σωληνάκια. Και αν δεν τα τραβήξει τα σωληνάκια ο γιατρός, θα έρθει το βράδυ να τα τραβήξει εσύ. Για να είμαι ειλικρινής, το λέω πρώτη φορά. Το σκέφτηκες. Μπήκα στην περιπέτεια να πάω να τραβήξω τα σωληνάκια, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν πήγα. Αυτό που δεν κατάφερα. Όχι, το παίζω μάγκας, αλλά μου έδωσε εντολή και δεν πήγα.
το βράδυ. Εμείς εδώ πέρα ο λαός που διαφωνεί, συμφωνεί μαζί σου, εγώ στα περισσότερα ας πούμε μπορεί να διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία, μου αρέσει εντάξει. Ο τρόπος ας πούμε, έτσι. Είμαι λοιπόν, λίγο σου... άκομψη ο γκουρούνι και εγώ, δεν είμαι κανένας εύκολος. Σου δίνουμε εμείς εντολή, λοιπόν, σου δίνουμε εντολή σήμερα, εντάξει, να κάτσεις λίγη ώρα παραπάνω. Θα καθόμουν, παιδιά, αλλά επειδή τραβάω και στην προσωπική μου ζωή γερό λούκι, με διάφορα. Είναι ραμολημένο, δεν μπορεί να φάει ξύλο λόγω τη ηλικία στο γυμναστήριο από εκεί πέρα και τώρα του βγαίνει ανάποδα. Καταλάβεις. Ναι. Ναι. Θα τον κρατήσουμε και ένα τέταρτο. Μόνο δύο φορές τη μέρα πάω και έρχομαι στον Εύωσμο. Ναι. Προσκυνά στα ιερά θεμέλια των γοτικού αστέρων. Λοιπόν, εγώ αναμένω από Δευτέρα να σε ακούσω στην πρωινή εκπομπή. Υπόσχομαι γερό καυγά τη Δευτέρα το πρωί. Τουλάχιστον να αξίζει το ξύπνημα δηλαδή. Ναι, θα αξίζει. Εντάξει. Από τις 11 ήρθα άνετα. Ναι, το 8. Λοιπόν. Γιατί για να ακούσεις κάτι 8 με 10 πρέπει να έχει σηκωθεί από τις 7. Να ξυπνήσει ένα καφέ, να έχει ανοίξει κάπως το μάτι. Εννοείται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είχα χρόνο, πραγματικά δεν έχω χρόνο. Έχω πολλά στο κεφάλι μου. Δεν το λέει για να. Θα καθόμουν να βγάλω εγώ ίδιο τον τίτλο της εκπομπής, τα τραγούδι που θα ξεκινούσε, το πώς θα ξεκινήσει. Θα καθόμουν να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό το 8-10. Δεν έχω καθόλου χρόνο και θέλω ο Βασίλης θέλω να με δικαιολογήσει. Από το μεράκι μου δηλαδή θα καθόμουν μόνος μου. Και επειδή γιατί πέρασα... Γιατί το άλλο, ένα τέτοιο ας πούμε, τι? Μια ψηφοφορία ας πούμε, από τους ακροατές σου. Τι ψηφοφορία? Που είναι ανατινή φίλιο. Τι να κάνω? Να σου πούνε, ας πούμε, όλοι οι ακροατές ιδέες, ας πούμε, για όνομα, για... Σήμερα τραγουδούσα ένα τραγούδι στον δρόμο, γιατί είχε μια ζέστη, ας πούμε, και επειδή με εκνεύριζε η ζέστη και επειδή το κόρτο που ήθελα να κάνω οικονομία δεν είχα ανοίξει το κλιματισμό, να πούμε. Έτσι κάνεις οικονομία στο κόρτο. Ναι, έτσι κάνω. Φίλε, τραγουδούσα συνέστητα και άκουγε ένας και γελούσε. Είχε σκάσει το γέλιο, εγώ δεν καταλάβαινα ότι γελούσε με μένα. Τραγουδούσα... Όταν βρίσκομαι μπροστά σε τσουμπόξ, παίζει ο κόκκινος με το κιμπόκο μπόξ. Ρέγγε, πώς γουστάρω πολύ. Ήξερε και το κόκκινο και το κιμπόκο άλλο. Οπότε μπορούσε να κάνει, μιλάμε την εικόνα. Θα μπορούσε να ξεκινάω την εκπομπή έτσι, να έχει τέτοια κτλ. Θα ήθελα έναν εκεί να μου τα φτιάξει. Ο κιμπόκο με τον κόκκινο θα έκανε ένα καταπληκτική εκπομπή σε 8 με 10 το πρωί. Έχει το κόκκινο πλάκα-πλάκα, δεν το έχω σχολιάσει. Έχει το πιο τρομακτικό γέλιο. Ναι, αυτό το γέλιο έχει φοβερό γέλιο, έχει το λαρίκι του, είναι σαν Χουάνι και από μέσα έχει 4 τόνους νικοτίνη το πνευμόνι. Είναι το γέλιο. Και δημιουργούνται ήχοι τρομεροί. Είναι το γέλιο του εφοριακού που σου είχε ανακοινώσει την απόφαση ότι έχει χάσει την αίσθηση. Το γέλιο του μαύρου Πιτ. Ο κόκκινος είναι για να τρώνε τα μωρά το φαΐ τους καταρχήν. Αν ακούσει κανένα μωρό. Φάγατε τον άνθρωπο. Πού να αφήσει ο κόκκινος σε μωρό να φάει. Αλλά τέτοιο γέλιο μιλάμε αυτό και του γίνει Άνταμς. Δεν παίζεται αυτό. Έφυγε. Πάστε καλά, φίλε. Πώ είναι στη γραμμή θα μιλήσει. Πέμπτο από το τέλο. Κάτσε ακόμα, μην ξέρω. Όχι, έχουμε ακόμα. Καλημέρα, ναι. Έλα, γεια σα, παιδιά. Καλώ τον. Τι κάνουμε, πώ είμαστε. Καλά, όρθιοι ακόμα. Λοιπόν, καταρχάς, καλή αρχή στο πρωινό. Όχι, μόνο τα σάλια τώρα, καλή αρχή στο πρωινό. Εμείς ακούμε και το πρωί. Τώρα είσαι νέο, έμα να δούμε πώς θα είναι και το πρωί. Μια χαρά θα ταιριάξεις. Ναι. Μέχρι τώρα ακούγαμε τα κομμένα τεϊχεία που έβαζε ο Καζαμπάκας από σένα. Ναι. Μια χαρά σε ακούγαμε. Ας ακούμε και live τώρα. Λες, Α, ναι, καλά λες. Έτσι, μέχρι τώρα ο Χριστάκος μαζί σου μιλούσε όλη την ώρα και μάλλον. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, τώρα που παρεμβαίνω στη γραμμή σου, αλλά όντως θα είναι ένα πολύ ωραίο δίδυμα να δούμε τον Καζαμπάκα στο πρωινό βιβλίο. Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό και τώρα πραγματικά απορώ πώς θα ταιριάξουν αυτοί οι δύο με την καλή την έννοια. Ποιοι? Εσύ με τον Θανάση το πρωί. Α, έχω άριστη σχέση με τον Θανάση. Ναι, κι εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή μέχρι τώρα έβαζε τη φωνή σου χωρίς να είσαι, που τώρα που θα είσαι κελάς δηλαδή. Βέβαια και εδώ αξίζει να αναφέρουμε και όλα αυτά τα χρόνια για την παρουσία του Γιάννη του Χιλιτίδη που. Ο Χιλιτίδης. Με το Χιλιτίδη, 7 χρόνια, 8 πόσα είμαστε μαζί, δεν έφαγα ούτε μία μήνυση, ούτε μία αγωγή, ούτε πρόστιμο. Πόσο ξύπνητα φας όλα μαζί τώρα το πρωί. Εν τω μεταξύ, σήμερα ακούω το πρωί την εκπομπή. Και οφείλω να πω ότι με έχει μάθει ραδιοφωνικά να ελίσσομαι, να λέω πράγματα με έναν τρόπο που να μην είναι μηνύσιμος, κολάσιμος κτλ. Δηλαδή, εκεί με έκανε μάθημα καλό ο Χιλιτίδη. Μπήκε μέτρο. Ναι. Πώς είχε βάλει τότε στο ΠΑΟΚ να μαθαίνει τους... Άκου εδώ, με έμαθε να ελίσσομαι. Όπως έβαλαν τότε διαιτητές να μάθουν στους παίκτες του ΠΑΟΚ πώς να παίζουνε.
Έλα, ρε, αυτοί καλά, αυτοί πληρώνονται από εκεί πέρα και πληρώνουν και του γιατί ρε. Δηλαδή, ναι, αυτό. Δεν μου λες. Αυτοί είναι διορισμένοι, διορισμένοι του γκαγκάτσι είναι αυτοί. Γίνονται αυτά. Να παίρνουμε ροκάματο γιατί άμα του βγάλει έξω δεν θα πουλήσουν ούτε λεμονάδα να πούμε σε διψασμένο Ινδιάνο να πούμε. Εν τω μεταξύ σήμερα το πρωί ακούω την εκπομπή με τον Γρηγόρη και του λες με απλά ελληνικά. Ναι. Τι είπες ρε άνθρωπε χθες. Ναι. Όχι, τι είπες. Και εγώ το είπα και πρέπει, ναι, να, πρέπει να πούμε ότι κάναμε λάθος. Ναι, δεν, είπε, δεν είναι κάτι κακό να κάνεις λάθος και του λες είπες ή δεν είπες και τον άκουγα γιατί είχα ακούσει και την προηγούμενη μέρα και είχε πει ρε παιδί με απλά λόγια ότι αν πάει παράταση παίξτε το σπίτι σας Αγγλία με απλά ελληνικά. Έτσι. Αυτά τα σπίτια ρε γαμώ το να κεράμωσουν να τα κάνουμε. Όχι ότι θα το παίξει άλλος, απλά ρε παιδί μου πες ότι το είπα. Το δεν είναι κακό. Πρόβλεπτο. Αν αγόραζε ποτέ ο κόκκινο σπίτι στη ζωή του, δεν θα τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο λίγο πιο. Αν δεν παντρεύσει κόρη και δεν χτίσει σπίτι, δεν ξέρει τι θα πει ζωή. Ίσως είσαι ο μόνος που τα απαντήσει αυτό τώρα. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ο Χριστάκος ήταν να κάνει και σήμερα εκπομπή. Ποιο Χριστάκος. Ο Ραγκάτσι. Ναι. Και να κάνει και την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έκανε. Ναι. Ο λόγος που χωρίς έτσι να χαιρετήσει έφυγε για τέλος, ποιος είναι. Τους έδιωξε ο Ανδρώνης. Έτσι στην ψύχρα. Ναι, γιατί ανακοινώθηκε από κάπου αλλού και τους έδιωξε ο Ανδρώνης, ναι. Έτσι έμαθα εγώ. Ω, μάλιστα. Ναι, γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί εντάξει πίστευα ρε παιδί μου ότι θα πει ένα ευχαριστώ και τα λοιπά. Εντάξει, πολύ... δεν πρόλαβε να πει, εντάξει. Όχι, ναι, όχι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είμαι εδώ. Είσαι κοινικότατος, έπρεπε να πεις, δεν ξέρω. Ψέματα να πω δηλαδή. Εξέθεσες τώρα τον εργοδότη σου. Δεν εξέθεσε κανέναν εργοδότη, δεν έχει να κάνει με αυτό. Επιλογές είναι αυτό. Οι εντολές. Έτσι, καλά. Η απόκριψη της αλήθειας είναι μισό ψέμα. Άρα μισή κόλαση θα έτρωγα. Κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ είμαι καλός χριστιανός άνθρωπος. Νίκος Γεννητσά. Μπορούσε να το περάσει τον Τούκου αυτό. Γιατί να το περάσει τον Τούκου, ψέματα. Τι, που είναι ναρκωτικά που λένε ή όπλα. Ο Νίκος από τα Γεννητσά λέει. Εδώ στα ορυχεία ο Μπούζος τρώει πουσλούκια, τα παιδιά όλα σε χαιρετούν για τα βράδια που τους χάρισες. Θα χρειαστούμε κάνα ζωντανά δυναμίτη από εκεί. Και σε ευχαριστούν για τα καλά σου λόγια για αυτούς. Σου ζητούν λοιπόν να τους αφιερώσεις το τελευταίο τραγούδι του Μητσιά με ένα παράπονο γλυκό να σε αποχαιρετήσω. Καλή βραδιά και ευτυχία σε ό,τι κάνεις. Ορυχεία. Πού είναι στην Πτολεμαϊδα. Σε ορυχεία είναι, ναι. Στην Πτολεμαϊδα. Κάτσε να διαβάσω. Τι, στα ορυχεία είναι, σε ξενοδοχείο είναι. Αχλάδας. Φλόρινα, κάτσε ρε. Τρίτη βάρδια με τα λωρίχων. Μας παρακαλάνε εδώ, μας λένε με τον Γιάννη τον Χιλτίδη να βάλουμε. Του Μητσιά. Λοιπόν, το αφιερώνουμε, περιμένουμε από μένα και τον Γιάννη αυτό. Το Μητσιά, το φίλο μας, εδώ τον Παοξή. Είναι και φίλος του Μπούζα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ήθελα κάτι να σου πω και στο τραπέζι σου θα ραθώ. Με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Παραπονό, με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στην παγωνιά και στη βροχή. Θα στο ξαναθυμίσω. Με ένα παραπονό πικρό θα στο ξαναθυμίσω. Με καρδιά φέρ' τη μαζί σου μια βραδιά
προσωρήσω. Με ένα χαμόγελο, με ένα χαμόγελο ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Λοιπόν, ο Νίκος είναι ένας φίλος μου, πραγματικός, που τον έκανα μέσα από το ραδιόφωνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Βέβαια, είμαστε σε άλλη πόλη και τους φίλους μας σε άλλες πόλεις δεν τους βλέπουμε. Τους αγαπάμε όμως και τους... Ξαιρετικό παιδί, έχει τύχει και εγώ. Όταν θα τους κάνουμε το τραπέζι με τον πατέρα, έχεις χάσει. Ποιον πατέρα? Ποιον πατέρα? Πέλκα, του Πέλκα. Δεν είπες ότι έχασες ένα στοίχημα? Και είπα ότι πάμε, εν ανάγκη θα πληρώσω εγώ, αν είσαι τόσο τσιγκουναράς. Μην ξανοίγεις, μην ξανοίγεις. Μην ξανοίγεις. Μην σε πιάσει κανένας υδρότατο. Έλα, πρέπει να το κάνω εγώ το smartphone πάνω από εμάς. Κόσμος, γραμμές πολλές, γραμμές πολλές. Πάμε όσοι είναι στις γραμμές, πάμε. Έλα φίλε. Έλα, ακούγεσαι, ποιος είναι? Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλώς τον. Καλημέρα. Κουστή, πρώτη φορά περνώ. Μπάμπης είμαι. Τι είσαι, Μπάτσος? Μπάμπης, Μπάμπης. Χαράλαμπος, Μπάμπης. Α, Μπάμπης, Μπάμπης, ναι, ναι. Σε ακούω από το 2008. 10 χρόνια, δέκα χρόνια. Ναι, πριν από εσένα, για να κοιμηθώ, άκουγα μουσική. Τι μουσική άκουγες? Τώρα, ό,τι έβρισκα. Ραδιόφωνο. Ό,τι έβρισκα. Γιατί και εγώ θα χρειαστώ να ακούω μουσική τώρα για να κοιμηθώ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ψάξω ραδιόφωνο για να ακούσω, για να κοιμηθώ εγώ. Τι το πρόγραμμα, μουσική δωματίου. Θα ολοκληρώσω έρθος. Ναι, ναι. Το 8 όμως που ήμουν 32, άρχισα πλέον να ακούω συζητήσεις. Μετά από μια-δύο εβδομάδες, σε βρήκα σε αναλογικό τότε ραδιόφωνο και στην αρχή με κράτησε σαν ακροατή λόγω της φωνής. Η φωνή σε κράτα και να μην κοιμηθείς δηλαδή? Όχι, η φωνή με κράταγε ίσα ίσα το αντίθετο. Α, η φωνή σε νανούριζε. Ναι, η φωνή με νανούριζε. Λοιπόν, και επειδή σαν άνθρωπος ακούω φωνή και φαντάζομαι τον άνθρωπο, έτσι το έχω αυτό από μέσα μου, σε είχα για ένα μικρό ανθρωπάκι, στο 1,60, σκυθροπό, λυμμένο μαλλί, με γυαλιά, δημόσιος υπάλληλος δηλαδή. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το τρίμηνο πάνω, άλλαξε ο κόσμος μου, γιατί σε είδα όπως είσαι κανονικά, στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση ούτε αυτή με κολακεύει, για να είμαι ειλικρινής. Και όχι, δεν το λέω από κολακευτικής τέτοια. Όχι, δεν με κολακεύει καθόλου η τηλεόραση. Είμαι άσχημος, ναι, αλλά με δείχνει περισσότερο από όσο είμαι. Εγώ πήρα με ένα χειρότερο όμως. Α, εντάξει. Οπότε βγήκε λοιπόν καλή απομυθοποίηση. Το πιο ωραίο που το έχει πει μια συνάδελφός μου. Έλα, γλυκό αγόρι. Η οποία μου λέει, μια φίλη μου ήταν ερωτευμένη με έναν ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν τον είχε δει στη μάπα. 1, 2, 3, 5, 7, 8 λέει, πάμε λέει με τη φίλη μου, λέει, να τον γνωρίσουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό τον οποίο δούλευε. Και βλέπουμε ένα τέρας, λέει, του Loch Ness. Τα 100 μέτρα, λέει, ούτε η Πατουλίδη τα έκανε, λέει, σε τόσα λεπτά. Φύγανε, λέει, θα και κάτι τακούνια να πούμε για να φαίνονται καλές. Φύγανε, λέει, βολίδα. Οπότε το ραδιόφωνο δημιουργεί μύθους, είναι η αλήθεια. Έτσι, ναι. Φύγανε με τακούνια χωρίς μετάλλιο. Για λέγε, το ρεκόρ σου, Κώστα, όσον αφορά στο πόσο με έχεις κοιμήσει, επειδή ηχογραφούσα τις εκπομπές, μπας και μου χρειαστεί για άλλη φορά. Ναι. Δεν ηχογραφούσες τον οχαριτό δηλαδή μετά? Ορίστε. Τον οχαριτό που πάτε και μετά δεν το ηχογραφούσες, μόνο την εκπομπή. Αλλά πανικός γινόταν. Λοιπόν, το ρεκόρ είναι 21 δευτερόλεπτα. Και αυτό το έβλεπα την άλλη μέρα. Σε 21 δευτερόλεπτα με το ψάκουσε και κοιμήθηκε. Φοβερό είναι. Πρέπει να... Αλλά πρέπει να ακούς, ναι, και εσύ τον εαυτό σου να κάνεις χημειοθεραπεία. Το πιο απίθανο που με έχει συμβεί είναι ότι είχα πάει την κόρη μου κάπου μικρό, όταν ήταν σε ένα παιδικό πάρτι. Καλά, και τώρα δεν μας. Και από κάτω, και τώρα την πάω. Τώρα, από κάτω είχαν κηδεία. Οπότε το πάρτι ήταν λίγο συντηρητικό και όφυλαν, αν και ο άνθρωπος ήταν πάνω από τα 85. Δεν έχει σημασία όμως. Όταν κατέβαινα τις σκάλες, βλέπω εκεί την κάσα, να πούμε, και τα λοιπά. Χτυπάω την κάσα για να δω αν ήταν... Το μακάβριο το έχεις μέσα σου, ρε. Και λέει, βγαίνει ο εγγονός του παππού, λέει ο Γραπτόπουλος, χθες το βράδυ σ' άκουγε ο παππούς, λέει, πριν πεθάνει. Είδες, και ήταν γραφτό, εσύ μετά να πάει να χτυπήσεις την κάσα. Έλα να του πεις, λέει, ένα γεια. Λέω, δεν θα μ' ακούσει. Δεν θα μ' ακούσει. Λοιπόν. Πήγα μέσα, όντως, να πούμε, ήταν σκεπασμένος με ένα σεντόνι άσπρο, δεν θυμάμαι γιατί. Α, βράδυ ήταν. Λοιπόν,
Δεν είναι σεντόνι, α πούμε. Λέω ότι για βγά το λέω να το δω. Λέει δεν κάνει. Δεν λέω πώ αυτό με ήξερε, να μην τον ξέρω κι εγώ, λέω τελευταία φορά που κτλ. Και το ανοίξα το σεντονάκι, τον είδα τον παππούλι. Και έτσι έφυγα να πούμε. Και ήμουνα και λίγο χέστη εκεί τη μέρα γιατί μου φύγε και η μαγιά να πούμε. Μπράβο. Ειλικρινή. Ειλικρινέστατο. Τα καλύτερα έχουμε και την πρωινή εκπομπή. Να είσαι καλά. Τα χειρότερα θα έρθουν, να ξέρει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ναι, ναι. Αυτοί θα νομίζουν ότι εγώ θα πάω να λέω. Ο Κωστής είναι σαν του ψαράδε. Θέλει να το λέτε ανάποδα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, αντί για καλή ψαριά, πέτρες να βγάλει το δίχτυ. Τι έχω ακούσει τον τελευταίο μήνα. Καλέ, εσύ είσαι για box, η ηλικία σου. Εσύ πρέπει να κάνει προπόνηση πιο χαλαρή. Ένα αυτό και το άλλο. Καλέ, εσύ είσαι για πρωινή εκπομπή. Εσύ θα πα εκεί, θα μαλώσει με κανένα και θα σε γυρίσουν πίσω άρον-άρον. Τέλο πάντων. Πότε ξεμινάρων άρων στάβλος στον αυτόνομο εκεί πέρα. Πάμε! Πέμπτος από το τέλος. Να σε καλά. Να σε καλά πολύ. Τι μπούλικ έχω φάει. Τι μπούλικ έχω φάει αυτό το μήνα. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κωστή μου. Τι είναι, ρε, μητάρα. Έλα, κόρη μου. Ραπτόπουλος. Κόψω τι άδες. Κόψω γλύφι. Έλα, κόρη μου. Μην κλείς. Περίμενε να σε πω. Περίμενε. Σου έχω βγάλει. Γλύφι. Εμένα δεν θέλω να με γλύφουν. Άσε τα γλυψίματα και από πίσω άλλα, τα έχω μάθει. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, τέτοια. Είναι χαμουροπόντιος, είναι. Ναι, ναι, πονηρο... Oh. Τους πόντιους δεν τα πάω καλά, να έχεις υπόψη σου. Πάμε επόμενη. Έχεις και άποψη, αν μη τι άλλο. Ναι, όχι, πόντι, καλοί άνθρωποι, γι' αυτό είναι. Πονηρή είναι, πονηρή είναι. Κουτοπόνηρη. Λέγε, φίλε. Ναι. Εκφράσω ελεύθερα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας, κύριε. Λίγο πιο δυνατά από την Καστέρα δεν είναι εύκολο. Δεν μου λες ένα νούμερο με γερμανικά νούμερα δικό σου είναι που παίρνει. Ποιος, ρε φίλε. Τέλειος, άλλος είναι. Συνέχισε, λέει. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε από τη μαγευτική Καστέλα στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα στην παρέα σας που έχει επίπεδο τελευταία εκπομπή, ρε παιδί μου. Έχει επίπεδο. Καλημέρα στο, ναι, ναι. Στο Βασίλη. Ναι. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ναι. Και στον κύριο Σαράντο. Ευχαριστώ. Και στον Νικολίπτη σας, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, πήρα για τελευταία φορά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλεις να αποδώσεις φόρο τιμή στον παραγωγό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και θα μου μείνουν από όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας, θα μου μείνουν δύο πράγματα ξέχαστα, μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι. Το ένα είναι ότι ένα βράδυ, κύριε Ραπτόπουλε, είχα στείλει έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ από το Γαλάτι στο Παγκράτη, στην πλατεία Πλητά, Ηλιάδος και Αρτέμιδος. Και έψαχνα να βρει τον οδηγό του Κρυσάβα με το κόκκινο ματίς και την κούκκι με τα μωρά της. Και έχω πάρει ένα φίλο μου που μένει εκεί και όντως επιβεβαιώθηκε το γεγονός. Μιλάμε ότι ο ακροατής αυτός πρέπει να έχει μεγάλο IQ, ρε φίλε. Παοξής δεν ήταν. Παοξής ήταν, ναι. Και μέσω της εκπομπής σας ένα βράδυ που λείπατε σε διακοπές, κύριε Ραπτόπουλε. Από το Γαλάτσι στο Παγκράτη τον έστειλες. Ναι, πήγε Βασίλη. Πήγε, πρόσεξε να δεις, βγαίνει και έλεγε και λέω είμαι αυτή τη στιγμή, παίρνω κάνω παρέμβαση δεύτερη και λέω είμαι ρε παιδί μου στο Παγκράτη, στην πλατεία Πλητά, Ηλιάδος 7, εκεί μένει ένας φίλος μου βασικά. Τελευταία μέρα που... μας τα κάνεις νταούλια κι άλλο. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Αερόστατα μας τα έκανες, τελείωνε. Όχι, δεν θέλω να σε ευχαριστήσω, άστο το, το κλείνω. Πάμε στο φίστα, πάμε να μας το καθαρίζει, άντε τελείωνε. Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μέσω της εκπομπής σου έμαθα ρε παιδί μου ότι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας που έβγαλε η πόλη σας ήταν ο Στέφας μαζί με τον Σαβουλίδη. Ας είναι καλά δηλαδή ο καλεσμένος της εκπομπής εκείνο το βράδυ. Δηλαδή χαίρομαι ιδιαίτερα. Και για έναν άλλον ακροατή που είχε πάρει στο συνεργάτη σας τότε και τον είχε πει ότι είχε δει από τα ρουθούνια των παικτών του ΠΑΟΚ να βγαίνει το γαλακτικό οξύρε, Κωστάκι μου. Φύγε. Δηλαδή τι να κρατήσει το άλλο. Φύγε, πρωί, να σηκωθείς να φύγεις, φύγε, να πας στην πρωινή ζώνη. Σε κόβω άκομψα. Εγώ δεν ξεχάσω που μας πήρε ένα τηλέφωνο που ήταν αυτοκτονής, τον δουλεύαμε, δεν τον πιστέψαμε ότι το έλεγε στα αλήθεια. Μας πήρα τηλέφωνο και ο Χιλιτίδης λέει ότι δεν είχε την εκπομπή. Και είχαμε κάνει western, το Κόρτεμπα δεν είχε το μεταξύ βενζίνη. Το είχα υπολογίσει να πούμε να βάλω την επόμενη μέρα. Τραβάμε κάτι βρωμοστενά επάνω. Το Κόρτεμπα ούτε βουκεφάλας να ήταν, τι διαφήμιση ρε. Ακούς. Αυτό πάμε το Κόρτεμπα λες και είναι κάτι το έμψυχο. Έμψυχο είναι. Έμψυχο είναι, οτιδήποτε τόσα χρόνια έχει και το έμψυχο. Βουκεφάλας να ήταν του Μεγαλέξανδρου. Έμψυχο είναι. Βρεθήκαμε σε κάτι στενά επάνω στη Βρωμανοπόλη. Χωρίς πολύ βενζίνη και στην Ανοπόλυπο, να θέμα σου σκυλί το. Μπροστά εγώ πίσω, το μεταξύ του Κόρτοπα δεν στραβάει από τις χαμηλές τροφές. Τέλος πάντων το σώσαμε τον άνθρωπο, το σώσαμε οι άλλοι δηλαδή, εμείς το προλάβαμε κατά κάποιο τρόπο.
Ήταν μια συγκλονιστική έτσι, αυτή. Τι ήταν, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να θέλει να αυτοκτονήσει με 3.000 ευρώ το μήνα μισθό. Δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, συγκλονιστική στιγμή δεν ήταν όταν πάρα λίγο να σε φάνε οι αρκούδες με έναν άνθρωπο τον οποίο τον ανέθρεψες εδώ. Όχι, όχι, εκεί. Ήταν για κάτι. Και για κάτι κοντά. Λοιπόν, τον ανέθρεψε, αλλά κατάκλυψε τον κόσμο. Συγχαρητήρια μετά από ένα χρόνο. Τέλα το γέννησε. Ήταν ότι το ομορφότερο κάνατε. Ήταν ότι το ωραιότερο κάνατε. Τι κάνω, δεν το σχεδιάσαμε. Καλημέρα. Προέκυψε. Προτελευταίος, ναι. Δείξανε ισχυρή αντίληψη. Ναι. Δέκα λεπτά να παραμείνω. Ναι, φίλε. Εγώ. Εσύ, ναι. Εσύ. Έλα, έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είσαι ο πόρ τελευταίος. Στον κύριο Σαράδα, στον Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Μ' ακούς κανονικά, Κώστη. Ακούγεσαι κανονικά, πολύ καλά. Εντάξει, ωραία, μπαμπα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου αφιερώσεις 3 λεπτάκια έτσι με το ρολόι να κάνω μια μικρή κατάθεση ψυχής εισαγωγικά και άλλα ένα λεπτάκι στο τέλος. Κατάθεση με τριτό θέλει. Πες μου, Κωστή. Κατάθεση με τριτό θέλει ψυχής. Σε εισαγωγικά, έτσι το βάλαμε σε εισαγωγικά. Έλα, εκφράσω ελεύθερο. Εντάξει, έλα, έλα. Λοιπόν, ναι, έτσι βεβαίως. Λοιπόν, σε πήρα ακριβώς πέρσι τέτοια μέρα τηλέφωνο και συμπτωματικά σε παίρνω και φέτος για τρίτη φορά κλείνοντας την εκπομπή σου. Από εκεί και μετά, το πρώτο και το κυριότερο, μας έδωσε κίνητρο να μάθουμε μπαλίτσα, έτσι. Μας έκανες παρέα. 300 μέρες το χρόνο, 5 μέρες την εβδομάδα, 11 μήνες το χρόνο. Έλα, μ' ακούς. Ακούγεσαι. Έλα, γιατί έχω κάτι περίπου στο ρίβους. 2 δεκαετίες ολόκληρες. Τρέκαμε από τη δουλειά, μόλις σχολάσαμε, έτσι, για να σε ακούσουμε. Περιμέναμε να τελειώσει η εκπομπή σου, όταν ήμασταν, ας πούμε, πιο νεαροί, για να βγούμε έξω, για να σε απολαύσουμε από επιλογή. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Όχι, ακαθανάκι, ναι. Σωστά. Από, ναι, όχι από καθανάκι, μπράβο, το είπε σωστά. Από εκεί και μετά θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό που θα έφευγες τέλος πάντων, θα έβγαινε στη σύνταξη, αλλά έγινε έτσι απότομα ας το πούμε και μας καλοπάνησε. Ποιος θα βγει στη σύνταξη, κάτι τι είπες τώρα. Α, όχι, όχι, κάποτε θα γινόταν. Κάποια στιγμή ρε παιδί μου θα γινόταν, θα έφευγες ας πούμε. Όλα τα όμορφα. Μα όρθιος, όρθιος θα φύγει, μην αγχώνεσαι. Ναι, 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 σίγουρα. Τώρα επειδή έγινε απότομα, μας κακοφάνηκε. Όπως είπε και ο Βασίλης νομίζω στην αρχή της εκπομπής, ναι, τολμούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει πρεζάκια με τη φωνή σου, είμαστε εξαρτημένοι, έτσι. Από εκεί και μετά, εσύ κοίταξε να δεις τώρα, μπορεί να μην μας γνωρίζεις πίσω σε εμάς, αλλά εμείς που σε ακούμε τόσα χρόνια, έτσι τώρα 2 δεκαετίες, είναι σαν να σε ξέρουμε απ' έξω, έτσι, είναι σαν να σε έχουμε δίπλα μας. Αφού με εξωστρεφείς, δεν ξέρετε λεπτομέρειες από τη ζωή μου, δεν... Δεν, δηλαδή... Κωστή, δεν ξέρω ίσως γιατί εγώ προσωπικά δεν έχει, τουλάχιστον 14 με 15 χρόνια που δεν παρακολουθώ, δεν έχω καν τηλεόραση σπίτι, δεν ακούω ραδιόφωνα, δεν βλέπω, δεν ενημερώνομαι τίποτα, δεν έχει τραβήξει ποτέ κανένας τίποτα, ούτε μικρός ποδοσφαιριστής ηθοποιός, ο μόνος που κατάφερε... να σε συγκινήσει. Ζώρικος είσαι δηλαδή, αναλόγη. Είναι ο Ραπτόπουλος. Όχι, δεν είμαι ζώρικος, είμαι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Ζώρικος δηλαδή... Αυτό ο άλλος να βρει το... Το κουμπί σου. Μοιάζεις με εμένα. Εσύ είχα το κουμπί μου. Εγώ άμα δεν είμαι, πώς το λένε, δίστροπος, μέχρι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη χημεία για να γίνω... Κοίταξε, Κωστή, για εμένα προσωπικά, η γνώμη μου, ξέρεις τι είναι αυτό που με τράβηξε μαζί σου. Εσύ είσαι ο άνθρωπος, λες αυτό που σκέφτονται όλοι, έτσι, που σκεφτόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή, σε μια περίπτωση, ας πούμε, έτσι, σε μια κατάσταση, την δίνει οτιδήποτε. Και λες αυτό που κανείς δεν το μάνα να πει, δεν το συμφέρει να πει, έτσι. Ή ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έτσι ένα παράδειγμα, πιο χειροπιαστό. Βγαίνεις και λες, ρε παιδιά, εμένα με συμφέρει η βαβούρα, η φασαρία για να δουλέψω κτλ. Ναι. Σεβαστό. Ναι. Δεν είσαι σαν τους άλλους, και, παιδιά, όχι βία στα γήπεδα, ξέρω εγώ, δεξιά, αριστερά. Μα συγγνώμη πάλι, ο Κωστής είναι αυτό που λέγαμε, αν άκουσες προηγουμένως. Τον εξητάρει να δεις έναν άνθρωπο, αυτό το οποίο να λέει ο άνθρωπος να το εφαρμόζει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Ίσως είναι ο μόνος άνθρωπος που τον αγαπάνε και τον αγαπάνε να τον μισθούν, δεν ξέρω. Εμένα με αποκαλεί για παράδειγμα επανειλημμένος κυνικοσκούλικο. Χρησιμοποιείται ένα εκφρότικο. Για ποιο λόγο βασικά είναι αυτό. Θα σου πω λοιπόν σήμερα. Πιο κυνικός από αυτό δεν υπάρχει κανείς. Θα σε απαντήσει ο ίδιος. Σήμερα θα σου περιγράψω ένα σκηνικό το οποίο πραγματικά έμεσα πήρα την εκδίκησή μου αναφορικά με τον κύριο Ραπτόπουλο. Που θέλω να καταλήξω. Σήμερα θα το περιγράψω, σήμερα θα το αναφέρω. Ναι. Λοιπόν, μετά από εκείνη την επική μέρα του απογεύματος που γυρνάει και μου λέει «Σε κόβω γιατί είσαι πολύ λογικός για την εκπομπή μου». Πηγαίνω την εκπομπή. Αυτό έχει γίνει 2007-2008, Άρης με αμορόζω. Λοιπόν, πηγαίνω... Ωραία, κουταλιές που πέσανε εκεί.
Πηγαίνω την επόμενη μέρα, χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να έχουμε μιλήσει τίποτα, τίποτα, απλά ήταν αυτή η κουβέντα μέσα και του φέρνω ένα βιβλίο, τα μαθηματικά του ποδοσφαίρου. Το έχω στο σπίτι. Λοιπόν, και γυρνάει και παραδέχεται, λέει, ρε αυτός ο άτιμος από το κέντρο, ο Βασίλης, λέει, μου φαγε, λέει, το μεσημεριανό τον ύπνο, λέει, γιατί λέει, κάνει σαν να το διαβάζω. Αυτό είναι, δηλαδή με ποια λογική το λέω σαν εκδίκηση εντός εισαγωγικών. Ξεκινάς μια επαφή, μια διαδικασία. Δεν το έκανα εκείνη την εποχή για να κερδίσω κάτι ή να κοιτάω κάτι μακροπρόθεσμα με οτιδήποτε. Μαζί και θέλω να το δω από εκεί πέρα, τι γνώτα κάνει, τι μυρίζει από κοντά, πώς είναι, τι άνθρωπος είναι. Γιατί μη είχε τρελάνει αυτό που λέει, σε κόβω, λέει, τι με κόβεις, οκ, δεν είπα κάτι το οποίο δεν έστηκε, το παραδέχονταν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήθελε να το, να το εξωτερικεύσει. Εκείνα ναι, τα ναι, χρόνια γίνανε και του έλεγα για παράδειγμα αργά, ότι... γρήγορα τα βγάζει όλα. Ήμουν απέναντι με το Super 3 εκείνα τα χρόνια και τα λοιπά. Όχι, ο Super 3 και τα λοιπά. Έλεγε αυτό και τίποτα. Κοίταξε, Βασίλη, να σου πω, κοίταξε τώρα, sorry, δηλαδή να μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί προσωπικά τώρα δεν ξέρω και τα ονόματα και τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Για παράδειγμα, όπως ξεκίνησα να μιλάω. Εγώ είσαι καλό του το λέω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μιλάω. Όχι, όχι, απλά α πούμε. Εκείνα τα χρόνια ξέρω εγώ άκουγα κάτι ονόματα που άλλα το ραδιόφωνο που λες και εσύ ξέρω εγώ και πριν το 7 έτσι 4, 5, 3 ξέρω εγώ ο Ζαχουδάνης, ο Καραμπέρης, έτσι. Ο Μυροφορίδης που ακούω τυχαία τα ονόματα έτσι. Ιδέα δεν έχω πραγματικά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε, τι ρόλο βαράνε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που ήθελα να τονίσω και να απογραμμίσω ας πούμε για να τελειώνουμε και σιγά σιγά είναι ότι είμαστε ραπτοπουλιακοί, δεν είμαστε ραδιοφωνικοί. Έτσι. Ένα θα ήθελες ένα ραπτόπουλο σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μια βουλή των Ελλήνων. Ο Ραπτόπουλος, Βασίλη μου να σου πω κάτι, θέλω να το πω να φακούω φυσικά κατά δίκτυο προσωπικά. Είναι ένας από τους εκατοντάδες που πιστεύω ότι υπάρχουν που βγει αυτή τη στιγμή και πει παιδιά έχω πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη όπως έχω μάθει, έχω ακούσει από τον ίδιο έτσι ότι ο Κατσιπανάγκης, ο παλός ποδοσφαιριστής με του Ηρακλέους έμπλεξε κάτι, είχε πει κάποτε με κάτι ασφαλιστικές, του είχαν πάει τα λεπτά, αυτό δεν το είχα ακούσει. Τον έφαγε τραπεζικός 150 εκατομμύρια. Ναι, ναι, θέλω να φέρω παιδί μου, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, όχι να σου πεις κάτι κακό ας πούμε από υγεία και τα λοιπά, να πει να σου πει κανένα πρόβλημα ρε παιδί μου. Όντως θα έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή και θα έχει ανταποκριθεί. Και να βγεις και να πεις ρε μάγκες, γκάλτε, ξέρω εγώ τι μπορεί ο καθένας, ένα 50, ένα 100, ένα 200, να το βγάλω ευχαρίστως ρε Κωστή. Δεν χαλαλίζω για κανέναν, τίποτα, ούτε μισό σέντ, να ψωφάει άλλος δίπλα μου όπως είσαι και εσύ στον δρόμο. Δεν με ενδιαφέρει, το σκυλάκι, το γατάκι θα το συναζέψω, ναι. Για πάρτι σε ό,τι γουστάρεις. Από εκεί και μετά. Το πρωί θα σε ακούνε σίγουρα περισσότεροι, έτσι, ναι. Σίγουρα, αλλά απλά η διαφορά μας ποια θα είναι. Θα σε ακούνε από τη δουλειά, θα σε ακούνε γιατί δεν θα έχουν τι να κάνουν, θα σε ακούνε γιατί θα είναι μια ρουτίνα. Εμείς παρατάμε τη δουλειά μας για να σε ακούσουμε το βράδυ, έτσι. Αυτό νομίζω είναι. Θέλει να καταλήξει ότι είναι συνειδητή επιλογή να μπει στο 12-2. Στο 8-10 είναι μια κατάσταση ναι, να διώκει κακό εντός. Εγώ προσωπικά το δηλώνω θερσός εμπάργκο σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το πρωινό με τον Ραπτόπουλο. Εμείς τον Ραπτόπουλο τον έχουμε συντηρήσει το βράδυ από την τηλεόραση, από το TV Μακεδονία που το γνωρίσαμε το 98. Οκ, okay, θα παρακολουθήσουμε εννοείται μαρμίτες, δικαστήρια, άμα κάνει κάποια καινούργια εκπομπή, οτιδήποτε άλλο. Αλλά και δεν έχω τη δυνατότητα να τον ακούσω το πρωί βασικά, αλλά και να είχα ακόμα, θεωρώ για τη δική μου, για τα δικά μου τα αυτιά, για τη δικιά μου την ακουστική, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν εκπέμπει την ίδια συχνότητα, δηλαδή ίσως δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω να πω και το μεσημέρι, έτσι. Δεν μπορώ να τον απολαύσω το ίδιο. Ή ας πούμε και με τους καλεσμένους του που φέρνει, που και αυτοί κάνουν κάποια τεράστια διαφορά, έτσι. Δηλαδή, κατά καιρούς, αναδιαιτία, νομίζω ότι βγαίνουν, όπως λέει και ο ίδιος, διαμάντια ολόκληρα, έτσι. Διαμάντια. Πολύ και μετά κοστί. Ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με το σταθί σου, εντάξει, δεν θέλω να το πάρει σαν κλείψιμο. Τα λέμε κατά νόημα αυτά τα λόγια. Και εκεί που θα πας, θα επιτύχεις, είμαι σίγουρος. Δυστυχώς για μας, δεν θα σε γυρίσει. Η διαμάντια μου στη Βεσπασίλη. Εντάξει, πήραμε μήπως και αποσοβήσουμε το Βηρέο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε στη διεύθυνση, στην εκκλησία, όποιοι είναι. Κανείς δεν ξέρει τι μας μιλάει στο μέλλον. Να είσαι καλά. Κανείς δεν ξέρει, αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε αυτό που νιώθουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα 20. Ποιος περίεργο. Τρεις χρόνια, έτσι. Τρεις ακόμα. Άλλες τρεις είναι. Άλλες ένας είναι, δεν είναι. Ένας, δύο, τρεις. Δύο είναι ρε ταγάρι. Τώρα έσβησε. Δύο, τέλος πάντων. Πάμε στον τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Τα τελευταία 16 χρόνια. Τον τελευταίο πάμε. Ποιος περίεργος μπορεί να είναι, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ρε. Έλα, Δραμινός. Λοιπόν, αυτό που λέει. Σήμερα είναι μέρα Καζαντζίδη για μας. Σου αφιερώνω ένα δύστιχο εκ μέρους όλων των ακροατών. Η ζωή
η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μας. Αυτό είναι Διονυσίου, δεν είναι κατά τον Διονυσίου. Αυτό μόνο σε σένα αρέσει. Να σου πει ο άλλος Καζαντζίδη και να τραγουδίσει Διονυσίου. Στην Καλύφητο πρέπει να έχει μυρίσει. Θέλω παλιόπαιδο, θέλω κολόπαιδο να σε χαιρετήσω. Σωστό, το δικαιούται. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Πιστεύω. Η καλύτερη ευχή αυτή. Λοιπόν, καθήκια, θα τα πούμε αύριο, δεν θα πατήσω εγώ εδώ. Έχω θέματα, έχω ιστορίες, έχω κληρονομικά, έχω δουλειές, έχω τιμολόγια, έχω οίκα, έχω τις θιάς μου, τον πάτο, έχω χίλια δυο. Οπότε έχω Αθήνα, έχω ταξίδι. Δεν ξέρω αν θα έρθω να κάνω με τον Αλέφαντο εδώ. Έλα μου ρε, για καφέ θα πας με τον Αναστόπουλο και τον Αλέφαντο. Μιλάμε στον Τακάπο τώρα, κάτω και κάνεις αυτό το πρόλογο τώρα. Να είσαι ο Σίος. Αυτός είναι... Αυτός δεν είναι ο Σίος μου φίλος. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, είναι καλό βλέμμα, ναι. Αυτός είναι ο φίλος ο Χρήστος, παίζει με μπάλα μαζί στις σαΐτες και το φωνάζουμε ραπ. Ραπ. Στο γήπεδο. Δώστε πολλά φιλιά. Θεματοφύλακας είναι. Όχι. Όχι, παίζει μέσα, είναι δυνατός αμυντικός. Ναι, φαίνεται γεροδεμένος. Ναι. Αλλά είστε ίδιοι. Γεροδεμένος. Λοιπόν, Κώστα... Αυτός φαίνεται καλό παιδί ότι είναι. Κώστα, να είσαι καλά. Ναι, άστα, άστα. Αυτό, όχι, καλύτερη ευχή να είσαι γερός, τίποτε άλλο, για να μπορέσεις... Άμα είμαι γερός, δηλαδή και φτωχός, τι πώς θα γίνει. Όχι, άσε ρε συνέχεια την παρεμίδα, συνέχεια τα λεφτά. Δεν τα λεφτά. Εσύ δεν διαμαρτύρεσαι. Μα και για να είναι καλά στην εποχή μας πρέπει να έχει λεφτά πλέον. Η υγεία αγοράζεται. Είσαι καλά, δόξα τω Θεώ. Που δεν πιστεύεις στο Θεό, είσαι καλά. Οικονομικά είσαι καλά. Τα πάντα εντάξει, δεν είναι χρήματα, τα είπαμε. Το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία, αλλά είναι ένα μέσο να ξεπερνάς τη δυστυχία. Τα είπαμε. Ο κάπου το διάβασε, τρε σαν. Βασίλη, Βασίλη, πρώτη φορά που μίλησα μαζί του, ενώ τον παρακολουθούσα από το 99-98 από τη Μακεδονία, τον παίρνω τηλέφωνο ένα μεσημέρι για να τον τρολάρω, τον κάνω πλάκα. Γιατί μιλούσαν για λεφτά, για τσιγκουνιές και τα λοιπά με τον κόκκινο. Πράγμα που όποιος δεν ξέρει το Ραπτόπουλο, μην μιλήσει για τσιγκουνιά, του ρουφίξω το μάτι. Λοιπόν, και γυρνάω και του λέω, ρε Τρεβίση, έτσι επιλέξει. Πού έχεις, λέω, τα λεφτά? Στην κάτσα στο παπούτσι. Γιατί λέει, εγώ δεν έχω λεφτά επάνω μου και έτσι. Κλείστο να τον παγλαμά, με φωνάζει. Κατά σύμπτωση μετά από 1,5-2 μήνες με φωνάζει ο Πετρουλάκης να έρθω στο ραδιόφωνο. Και έρχομαι το μεσημέρι και μετά κατεβαίνω κάτω. Με κοιτάει, έχει συννεφιάσει στο στούντιο του μεταξύ, μπήκα μέσα. Λέει ο Ραπτόπουλος, ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ? Αυτός που είπες, λέω, θα πάρω να κάνω εκείνο και τα λοιπά. Όχι, λέει ο κόκκινος, πλάκωσε τώρα, ρε, τώρα. Γιατί ρε, όταν ήρθε μέσα ο Σκουσιανίτης. Άμα Παναγία μου, άμα Παναγία μου. Για μένα ήρθε αυτός, για μένα. Κλαδάς το πρώτο παιδί το έκανε. Όταν ήρθε ο Σκουσιανίτης, γιατί πήρε όλο το κυλικείο, το αγόρασε και χρεώθηκε κι άλλο ένα. Έστω και λέω, Κλαδάς, είναι οι μέρες της ευημερίας. Ευημερίας. Πυροβόλα ελεύθερα. Πυροβόλα ελεύθερα. Λοιπόν, οπότε τη Δευτέρα το πρωί με τον Γουλιανό. 8-10. Δεν ξέρω ακόμα τι τίτλο θα έχει εκπομπή. Τι, δεν έχω ιδέα. Θα με ενημερώσουν οι οκτώ. Πρωινές ανησυχίες. Α, αυτή παράδειγμα. Λοιπόν, χαιρετώ και εγώ τους πολυπληθείς ακροατές μας. Λοιπόν, καλημερώ και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τα ξαναπούμε. Μπορεί να τα κάνουμε. Έλα, πήγες εκεί με τον Ανδρώνη, θα σε έβγαλε την Κυριακή. Εδώ έμαθα εγώ. Θα άρχισε να κάνει εκπομπέ και τέτοια. Τα έμαθα. Εγώ δεν ξέρω. Πρέπει να το μάθα εγώ τώρα μετά πανέλα. Άμα τα έμαθε, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Έλα, τρούπωσε σαν το. Κωστή, φυλάκια εγώ ρίμω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Κύρ Μέντιος με την κρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Δεν εφόραγε σαμάρι και βοσκούσε με καμάρι σε λιβάδια δροσερά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί μια ομάδα που τη λέγανε Ηρακλή. Οι κόκκινε, οι κόκκινε, οι κόκκινε,
Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δε συνήθιζε καπίστρι να φορά. Είχε όλα τα αγαθά του και τα γαϊδουρά αγαθά του, τα ξινά και πονηρά. Αλλά ήταν γραφτό να ερωτευτεί μια ομάδα που τη λέγανε Ηρακλή. Αχ, Κυρκόκκινε, τέι, τέι, τέι. Αχ, Κυρκόκκινε, τέι, τέι. Τι τον ήθελε στον τζόμο. Αχ, Κυρκόκκινε, τέι, τέι, τέι. Τέι, Κυρμέδιο, η κοιλιά σας κάνει εκπομπή, το έχεις καταλάβει? Η κοιλιά σας κάνει εκπομπή. Γεια σου φαλάκρα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.